είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι επτά, είναι αυτές είναι. Το που μετράς τις λυπές, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Εδώ σ' αυτό το μαχαλά, σ' αυτή τη γειτονίτσα, τσαρδί ωραίο έφτιαξε χρόνια από πριν η νίτσα. Εδώ μυρίζει ο καφές, καϊμάκι και μεράκι. Εδώ φωτιές ανάψανε σαν φύσηξα αεράκι. Πες μας τι θα γίνει, μυστικό μην το κρατάς. Ποιος θα πάρει την ευθύνη, να ακούς και μη ρωτάς. Πες μας πως μια νυφή έγινε και πεθερά. Ελπίδες, μ' αυτά που εκείνος κάρωσε, την κόψαν σαν λεπίδες. Πες μας τι θα γίνει, μυστικό μην το κρατάς. Ποιος θα πάρει την ευθύνη, να ακούς και μη ρωτάς. Πες μας πως μια νυφή έγινε και πεθερά. Καλό το μουσικό, αλλά θέλει κανάσα. Αχ, κάτσε να σας τα πω καλέ τώρα έτσι προζάτα. Λοιπόν, αυτή είναι η γειτονιά της Νίτσας. Δεν είναι υπέροχη γειτονίτσα. Μένουν λαϊκοί άνθρωποι ξεχασμένοι σαν από άλλη δεκαετία. Βέβαια, ο γαλατάς μπορεί να μην περνάει πια, αλλά μυρίζει η μπουγάδα το κολαριστό σε μέν. Έχω συγκινηθεί τόσο πολύ. Να, εδώ είναι το σπίτι της Νίτσας. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς της Νίτσας, αλλά θα σας τα πω μέσα. Αυτό είναι το σπίτι της Ευτέρπης. Και Ευτέρπη σημαίνει πεθερά της Νίτσας από τον πρώτο της γάμο, το Μιλτιάδη, που ζήσανε 5 χρόνια μαζί, κάνουν και το γιο τους τον Νικόλα και πάνω στη μεγάλη τους χαρά, πάνω στο μεγάλο τους έρωτα, πάνω στη μεγάλη τους αγάπη, βρήκαν το Μιλτιάδη πάνω στο τραπέζι με το μάτι ορθάνυχτο. Καρδιακό, είπαν οι γιατροί. Και έτσι έμεινε η Νίτσα χείρα, χωρίς τον ήλιο μοίρα και με την Ευτέρπη πάνω στο κεφάλι της. Γιατί τι να έκανε, το σπίτι ήταν γραμμένο στην Ευτέρπη. Να την έδιωχνε. Δεν την έδιωξε, όπως δεν έδιωξε και την Ευδοξία. Βέβαια. Η Ευδοξία είναι η πεθερά από το δεύτερο γάμο της, με τον Θόδωρα, που κι αυτός μας άφησε χρόνους, επεισοδιακά θα σας πω άλλη στιγμή, και μας άφησε και τη μάνα του Αμανάτη, αλλά με πολύ μεγάλη σύνταξη, χείρα στρατηγού βλέπεις. Τι να έκανε η Νίτσα, παιδί μεγάλωνε. Τις κράτησε και τις δύο, τη μία για το σπίτι, την άλλη για τη σύνταξη. Πώς θα πηγαίναν μεταξύ τους. Κάνεις κάτι ερωτήσεις κι εσύ. Κάτι ερωτήσεις όμως. Δεν μου λέτε, πόσες φορές έχω πει να μην πειράζετε τίποτα. Πού είναι το τραπέζο μάντυλο που στρώνω στο σαλόνι το μικρό? Εμένα ρωτάς. Ποιο να ρωτήσω, την Νικολούλη? Εσύ που κάνεις και την καφετζού, γιατί δεν το βρίσκεις? Πρόσεξε, μην κάνω και τη φώνησα και σου πω εγώ. Εγώ δεν είδα κανένα τραπέζο μάντυλο. Δεν είδες γιατί δεν βλέπεις ή γιατί κάπου το έβαλες και δεν θυμάσαι? Είναι η αλήθεια, πολύ ξεχνάω. Προχτές πήρε το χάπι μου για το ζάχαρο και το βάλε στο κομμωδίνο. Και όταν της το ζήτησα, δεν θυμότανε τίποτα. Καλέ! Εγώ δεν θυμόμουν τίποτα. Ή εσύ που σου λέω τι κάνεις εκεί και μου λες? Για σπέρνω. Άντε σταματήστε, μωρέ. Άντε σταματήστε. Και μην τολμήσετε να μπείτε στο σαλόνι το μικρό, θα σας τα κόψω τα πόδια. Πού να μην πω. Στο σπίτι μου. Μίλησα. Και σιγά το τραπεζομάντιλο. Έλαντε. Καλά έκανες και το πέταξες. Εγώ το πέταξα, εσύ. Εσύ βέβαια.
Γιατί θυμάμαι που σου είπα και μου λες. Μα τι θυμάσαι εσύ που ξεχνάς και πώς σε λένε. Ευτέρπη με λένε. Για να ξέρεις, κυρία μου, εγώ. Αυτό γινόταν όλη μέρα. Μη σου πω και όλη νύχτα, κινίτσα να τρελαθεί. Τα νεύρα της κρόσια της τα είχαν κάνει. Και μερικές φορές την έκαναν ζήλη και στους πελάτες. Ποιους πελάτες? Αχ, ναι, καλέ, ξέχασα να σας πω. Βέβαια. Η Νίτσα είχε ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Έλεγε εξαιρετικά το φλιτζάνι. Και ξέρετε, οι Σμυρνιές φημίζονται γι' αυτό. Όταν λοιπόν ο Νικόλας πήγε να σπουδάσει, για βιοποριστικούς λόγους το έκανε επάγγελμα. Έλεγε το φλιτζάνι και πληρωνόταν. Και το έλεγε περίφημα, κορίτσια. Περίφημα. Νιτσάκι, κάνε κανένα καφέ και σε μένα! Όχι, 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 δεν είναι ξανθός, μάλλον καστανός είναι. Και έχει και μούση. Αν είναι δυνατόν. Τι δεν έχει? Πώς έχει? Αλλά τι να πω, είστε καταπληκτικοί. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω τώρα να πείτε. Λοιπόν, αυτός έχει ένα μπέρδεμα εκτός γάμου. Του έχει πάρει τα μυαλά, μια παρδαλή. Εγώ είμαι. Όχι, συγγνώμη κύριε Ολυμπία, αλλά ξέρετε στο φλιτζάνι δεν βγαίνουν καλά μερικά χρώματα. Πείτε μου, θα χωρίσει να με πάρει. Ναι, θα σας πω, λοιπόν. Θα χωρίσει. Ότι θα χωρίσει, αλλά. Αλλά τι? Δεν το βλέπω να παίρνει ένα. Και ποια θα πάρει? Τα βουνά και τα λαγκάδια με αυτά που θα του ζητήσει η γυναίκα του. Α, την γιώσα! Ναι, βρίστηκε κιόλας. Τι είπατε? Τίποτα δεν είπα εγώ, άσε με εμένα. Μάλιστα. Να πηγαίνω κι εγώ. Τι σας οφείλω? 500 ευρώ! Τι να σου κάνω, τόσα ζητάνε όλοι, μην νομίζεις. Άστο το τερελευτεράκι, δεν θα δίνουμε τόσα λεφτά στο άσχετο. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για ένα εργαλείο πάνω στο αυτοκίνητο. Να λείπει το βύσιμο. Με τον αγώνα τι θα γίνει? Σαν τι να γίνει? Δεν θα πάμε στον Γρηγόρη? Δεν μπορεί, είπε. Τότε άστο κι αυτό. Γιατί σε μένα που να έρθει, η μάνα μου, η γιαγιάδες μου, χαμός. Τι κακό κι αυτό με εσένα, ρε παιδάκι μου, να μένεις με τα καπί περιστερίου. Τι να γίνει, φλαράκι μου, τι να γίνει. Ήθελα να ξέρετε, σε τρελαίνουν οι γριές. Μπα, τη μάνα μου τρελαίνουν. Εμένα με έχουνε πασά εκεί μέσα. Πασά, τι γίνεται με το πρόσωπο? Κοίταξε, αν όλα πάνε καλά, σε κανένα εξάμεινο θα την βάλουμε την κουλούρα. Καλά, ρε, στη μάνα σου πότε θα το πεις? Έλα μου, ντε. Θα τις καρυδώσω, το λέω. Και τις δυο θα τις καρυδώσω. Έλα, μωρέ, Νίτσα μου, τώρα. Πού να έρθω, μωρέ, πού να έρθω. Τη ζωή μου φάγανε, τη ζωή. Όταν έπρεπε και εσύ, δεν τις έδωσες δρόμο. Πότε έπρεπε, μου λες? Που έμεινα νέα γυναίκα χείρα με ένα κουτσούβελο στην αγκαλιά. Πού να το πάω και να πάω, αυτό ήταν δικό της το σπίτι. Έκατσα και το έφαγα. Και σε έφαγε. Δεν έφαγε, δεν θα πει τίποτα. Και να ήταν μόνη της, πάει στο διάλο. Είναι και ντουέτο οι παλιόγριες. Η Ευδοξία είναι χειρότερη. Δεν ξέρω ποια είναι χειρότερη από τις φιναλίστ. Δύσκολο το έργο της Επιτροπής. Τι να σου πω. Τη μία για τη σύνταξη, την άλλη για το σπίτι. Ποιος είπε να γίνει φτωχιά? Ο δάσκαλος στην πρώτη δημοτικού. Άσε μας, Ρίτα, κι εσύ. Έλα να κάτσουμε εδώ. Μπάμιες είπες να πάρεις? Να, κι εσύ. Μπα. Τι τρώει την μπάμιες ο Νικόλας με τίποτα? Πατάτες να πάρω. Τις κάνω γιαχνή. Συνταγή της γιαγιάκας μου από τη Σμύρνη. Να τη γλύφει και τα δάχτυλά του. Και τις γριές, και το γιο, και το φλιτζάνι, και κάνεις και το δουλικό. Σε θαυμάζω. Ναι, θαύμα σένα. Και έλα μετά στο καμαρίνι, δίνω αυτόγραφα. Γιατί δεν το παρατάς το φλιτζάνι? Τώρα ο Νικόλας, δόξα τω Θεώ, δουλεύει. Τι να παρατήσω όμως, πας καλά. Το παιδί αύριο θα παντρευτεί, θα ανοίξει σπιτικό. Πού θα μείνει, στο Νίκη ή θα δει σπίτι με τις τρελόγριες? Μαζεύω να το βοηθήσω να πάρει κανένα σπιτάκι. Γιατί, έχει καμιά επίσημη? Δεν ξέρω, αλλά κάτι κάνει. Άντε να σε δω, επιτέλους, πεθερά. Αχ, Ρίτα μου, αμήν και πότε. Τότε να σε δω τι θα κάνεις. Γιατί ως τώρα, ως νύφη, όλο παράπονα είσαι. Βρε, Βασίλισσα θα την έχω. Αυτά που τράβηξα εγώ δεν θέλω ούτε να τα σκεφτώ. Ο ανάθεμα του οικολόγου μου καταστρέψαν τη ζωή. Άσε καλά του οικολόγου, τώρα του φταίνε. Όχι, όχι, δεν του αφήσω ποτέ. Μια ζωή θα του καταργέμαι. Όπως εγώ έχω τις δύο κατάρες μου στο σπίτι. Από πού και σπουδιά σου, από πού? Μου την πήρε ο άντρας μου από την Κωνσταντινούπολη. Εμένα μου την χάρισε η ξαδέρφη μου η Θωμαΐτσα, που θα μου πει σε μένα ο άντρας από την Κωνσταντινούπολη. Ποια ξαδέρφη σου, βρε, παλιόγρια? Ούτε ένας από τα σώη σου δεν σου μιλάει. Εμένα δεν μου μιλάνε ζουμπά, ζουμπά, που με έχουνε τιμή τους. Τιμή τους και καμάρι τους για σένα που ούτε να σε φτύσουνε. Ποια τιμή και ποιο καμάρι, βρε? Τι έγινε πάλι? Να, εδώ η πεθερά σου θέλει να μου κλέψει τη γούνα. Εσύ θέλεις να μου κλέψεις τη γούνα? Τι πάθατε με τη γούνα ξαφνικά, μπορώ να μάθω? Αυτή θέλει να την πάρει. Συγγνώμη, πού θα πάτε με τη γούνα? Και μαλώνετε. Μπορεί να πάω καμιά βόλτα. Ναι, μπορεί να πάει καμιά βόλτα. Εσείς έχετε να βγείτε από το σπίτι από πέρυσι το Πάσχα. Τώρα θα αρχίσετε τις σάρκες. Εγώ μπορεί να πάω στη γυναίκα του αδερφού μου την Τασία. Θυμάσαι ποιο νεκροταφείο είναι? Γιατί λίγο αργά θυμήθηκε να της κάνεις επίσκεψη. Τι? Πέθανε η Τασία? Ένα χρόνο πριν έρθει το ευρώ. Αχ, δεν μπορώ.
καρδιά μου. Λίγο νερό! Θα την πεθάνεις τη γυναίκα! Εγώ θα την πεθάνω. Α, ποιος εγώ! Θεέ μου, δώσ' μου κουράγιο. Ευτέρπη μου, αγάπη μου, Ευτέρπη μου. Μ' αγαπάς! Πού είναι η Νίτσα? Στο τάμπτο μου για μαϊμούδες. Μέσα είναι, έχει πελάτη. Θα αργήσει. Έχει καταντήσει γραφική αντίδραση πλέον όλων των κομμάτων γιατί δεν βλέπουν την ουσία του προβλήματος. Αλλά προσπαθούν με λαϊκισμούς να αποπροσανατολίσουν το λαό. Τρελαθήκατε! Θέλετε να ακούσει η Νίτσα την οικολόγο για να γίνει εδώ μέσα μάχη? Μόνο τι μας λες! Σκαζίλα μας! Για να σε δω, κύριε εδώ. Τι έχεις εσύ, ε? Τι να έχω, μωρέ, με τον άντρα που πήγα και παντρεύτηκα. Άντε πάλι. Ναι, άντε πάλι, ο τεμπέλης. Ένα λογαριασμό του έδωσα να πληρώσει, τον ξέχασε και μας κόψαν το τηλέφωνο. Α, μια χαρά είναι ο Μιχάλης. Εγώ τον συμπαθώ. Κι εγώ με στην καρδιά μου τον έχω. Και καλύτερα. Τι να την κάνεις το τηλέφωνο. Ξέρεις τι έξοδα έχει. Γιατί ξέρεις εσύ που παίρνεις το 090 για να βρεις που είναι στη φωτογραφία η λάσκαρη και πληρώσαμε να κάνω λεφτά. Το ρώσει τηλέφωνο πήρα. Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Όχι, δεν χαίρομαι, γιατί από τη δική μου τη σύνταξη πληρώθηκαν. Και δεν ήταν τελικά και λάσκαρη. Άντε, κορίτσι, θα τα πούμε το άλλο εξάμεινο. Γεια σας, γεια σας. Τι φρούτο ήταν αυτό? Ένα φρούτο που δεν θα πεινάσει ποτέ στη ζωή του. Δεν μου λες, Νίτσα μου. Νίτσα μου, η λάσκαρη ήταν. Ποιος ήρθε? Δεν ήταν η λάσκαρη, η Ναταλία Γερμανού ήταν. Δεν είναι όνειρο αυτό που ζω, Ρίτα μου. Το βλέπεις και εσύ, εδώ είσαι. Δεν υπάρχει ελπίδα να ξυπνήσω και να μην τις δω. Άστασε αυτές τώρα. Όχι, άστασε αυτές! Κι εσύ με τον τεμπέλη τον άντρα που πήρες. Τον αχαΐρευτο. Τον αχαΐρευτο. Τι λέτε καλά στη γυναίκα? Άστασε να λένε, Νίτσα μου. Δίκιο έχουνε. Ωχ, κατάλαβα. Πάλι σκοτωθήκατε. Γιατί ήμασταν και ποτέ καλά? Αφού και σύγκλο σου είσαι. Και σουρτούκο. Όλη μέρα στον δρόμο είσαι. Ας το πλήρωνες εσύ το τηλέφωνο. Έλα, έλα. Πάμε μέσα. Γιατί θα βάλω φωτιά και θα τις κάψω. Να κάψεις το δικό σου σπίτι. Αυτό είναι το δικό μου. Η λάσκαρη ήταν. Είμαι σίγουρη. Ναι. Λέγε, τι έγινε? Τι να γίνει, μωρέ, Νίτσα μου. Θα το χωρίσω να ησυχάσω. Ελά στις βλακίες. Μωρέ, έχουμε τι σου λέω. Πακέτο θα τον στείλω στη μάνα του. Να χαρεί που δεν με πάει η Γριέτζο. Μια πεθερά αναγνώριζα που πήγαινε την ύφη της και τι στον κόσμο. Εσένα να δω που θα γίνει αύριο μεθαύριο. Εκεί να δω τι θα κάνει. Δεν θα σε καλά. Όποια και να μου φέρει την αγαπήσω. Πετάει ο γάτο, θα μου λέει. Αν δεν πετάει, θα λέω εγώ. Κουτσί, στραβή, ψηλή, κοντή, χαζή, έξυπνη, ό,τι και να είναι. Έλα, μωρέ, Νίτσα μου. Δηλαδή εσύ δεν έχει όνειρα για την ύφη σου? Όνειρα? Πώς δεν έχω όνειρα? Η γιαγιάκα μου στη Σμύρνη ματζούνια έκανε για να πετύχει την ύφη την καλή. Άλλες εποχές τότε. Άλλες. Αυτό για μετά, πιπικό. Θέλω τώρα το έντερο λαγού. Του λαγού? Ναι, πιπικό. Πόσες φορές θα το κάνουν για να το μάθεις? Έντερο λαγού και νύχια καλιακούδας. Καλιακούδα που βρήκες? Ναι, στη Λοβενιζέρος από την Αθήνα. Άσε τώρα που τη βρήκα και φέρτα. Και θα πιάσει? Αν θέλεις, κάνε κι αλλιώς. Θα έρθει η νύφη για τον παλικάρι μου πάνω στ' άλογο. Γιατί πάνω στ' άλογο, κυρία Νίτσα? Γιατί εσύ που σε γαϊδούρι θα έχεις αγόη, μπρε. Ναι, τώρα με πειράζει, το ξέρω. Α, ξεφτέρισε, μπρε. Πέρε τώρα και τη Μέτα την άγουρη από το βουνό της Σταμάτας. Οχ. Όχι, αμπρε. Την ξέχασες? Όχι, αλλά εγώ. Εγώ και αυγό. Τώρα θα δεις κοντοστούπι. Α, δυναμική γυναίκα. Μόνο δυναμική. Κυβέρνηση έριχνα, μα ήθελε. Και τελικά. Τη βρήκε την ύφη την καλή. Με λίγο κόπο, τη βρήκε. Έχω ιστορίες για τη γιαγιά μου, βιβλίο γράφω. Καλά, άσε τώρα τις ιστορίες. Εσύ λέγε, την ύφη θα ήθελες? Την ύφη θα ήθελα. Ήθελε μία ύφη σαν την Εβίτα. Αριστοκρατική, να καταδέχεται τους φτωχούς και κυρίως να φοράει γούνες. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι η Περώνη συγχωρεμένη τη γούνα πολύ την τίμησε. Τώρα θα μου πείτε τι τη νοιάζει την Νίτσα για τις γούνες. Θα σας τα εξηγήσω άλλη στιγμή, δεν είναι της παρούσης. Προς το παρόν έχουμε υπουργό εν όψη. Γιατί τι νομίζετε, ότι η Νίτσα ήταν καμιά φλιτζανού της πλάκας? Όχι, κοντζάμι υπουργό είχε πελάτη. Α, νάτος, έρχεται. We'll be right back.
Φανατισμός είναι μια λέξη που δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου. Είναι στάση ζωής. Η φύση είναι το παν. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια καταστροφή σε βάρος της και εμείς να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Η αντίδραση είναι υποχρέωση όλων μας. Τώρα, αν αυτή η αντίδραση σε κάποιους που τα συμφέροντά τους είναι κόντρα στην ποιότητα ζωής όλων φαίνεται φανατισμός, τι να σας πω. Μπορεί να είμαι και φανατική. Γυναίκα βουλευτής, γυναίκα οικολόγος, γυναίκα μαχητής. Όλες αυτές τις πλευρές τις έχουμε γνωρίσει, κυρία Σιντζή. Αλλά τη γυναίκα-γυναίκα δεν μας την έχετε αποκαλύψει ακόμα. Η προσωπική σας ζωή είναι. Η προσωπική μου ζωή είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Προσωπική και θα ήθελα να παραμένει έτσι. Ο κόσμος όμως θέλει να μάθει. Είστε μια γυναίκα νέα, όμορφη, πετυχημένη και ελεύθερη. Ή τουλάχιστον αυτό ξέρουμε. Υπάρχει κάποιος αυτή. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλα, έλα αγοράκι μου, έλα λεβέντι μου. Κάτσε, κάτσε να ξεκουραστείς. Θα σου ετοιμάσω να φας. Α, εντάξει, εντάξει, ρέμεστε, μια χαρά είναι. Πώς, έναν εγγονό τον έχω. Από πού και σου εγγονός σου, ο εγγονός μου. Από όπου θέλω, που θα σε ρωτήσω κιόλας. Κοίτα τα χάλια σου, ραμολή. Ήρεμα, κορίτσια, ήρεμα. Μα την ακούς, την αλόγα πως μιλάει. Τι έγινε, το στήσανε πάλι το Βατερλό οι αδερφές Μπρόγερ. Τι έγινε, μάνα. Αφού τις βλέπεις ζωντανές, καλά. Παραπεί δεν έσφαξα καμία. Όχι μωρέ, για να τις φάξεις. Ναι, γιατί δεν την έχεις ικανή. Να ξέρεις τι τραβάμε όλη μέρα που λείπεις. Τη φάζω τώρα, έννοια σου. Έλα ρε μάνα, και εσύ τώρα. Αχ, να σου πω, μόνο ξύλο που δεν μας δίνει. Κοντά είσαι, για πες κι άλλα. Όπως το μα, την ακούς. Και εμείς που καθόμαστε κακομοίρες όλη μέρα και κουβέντα δεν λέμε. Ναι, καλά, όσο γι' αυτό είμαι σίγουρος. Έλα, γόρι μου, πάμε στην κουζίνα να σου βάλω να φας. Γιατί θα στρελάνουν και σένα οι αδελφές τατά. Δεν είμαστε αδελφές. Τατά όμως είστε. Α, δεν υποφέρεται πια η Νίτσα. Έτσι όπως πάει, θα την κλείσουμε σε κανένα γεροκομείο. Σ' αρέσει? Τι μαγειρεύεις εσύ, ρε μάνα, και δεν μ' αρέσει. Πουλάκι μου εσύ. Έβαλα και δάφνη που το νοστιμεύει. Μου λέει η αγιά μου στη Σμύρνη. Μανά, θέλω να σου πω κάτι. Τι παλικάρι μου, γιατί συνέφιασες? Όχι, δεν συνέφιασα, απλά να. Περνάνε τα χρόνια. Γιατί, στάσιμα θα μένανε. Κι εγώ μεγάλωσα πια. Ήθελες να μείνεις κούτσικο. Έλα, ρε μάνα, μιλάω. Έχεις δίκιο. Για λέγε. Εδώ και μήνες έχω γνωρίσει μια κοπέλα και. Αγόρι μου! Παλικάρι μου, πες το με, επιτέλους, πες το μου! Ναι ρε μάνα, σκεφτόμαι να παντρευτώ. Καρδιά μου εσύ, και σκεφτόσου να πώς θα μου το πεις. Εγώ πώς και πώς την περιμένω αυτή τη στιγμή. Μήπως πήγε 10 η ώρα να πάρω το φάρμακο για την πίεση. 9.30 είναι ακόμα, τράβα μέσα. Το 9.30 είναι κοντά στο 10. Κι εγώ κοντά στο φόνο. Μέσα είπα. Κοίταξε, να με φωνάξεις στις 10. Γιατί είσαι ικανή εσύ να μην μου δώσεις το κάπι, να σκάσω από την πίεση. Καλά. Εσύ θα μας κάσεις όλους πρώτα. Έλα, έλα, άσε τι για τώρα. Καλά, καλά λες. Τι χαρά μου έδωσες, τι χαρά μου έδωσες. Μόνο πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα για την κοπέλα. Τίποτα δεν θέλω να ξέρω. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Την αγαπάς, θα την πάρεις να ζήσεις ευτυχισμένος. Ναι, αλλά θέλω να ξέρεις. Δεν θέλω, σου είπα, να ξέρω τίποτα. Μια νύφη περιμένω τόσα χρόνια. Και θα ρωτήσω τώρα για την νύφη μου. Όχι. Μα ρε μάνα. Κουβέντα είπα. Δεν με νοιάζει, παιδί μου. Τι είναι, πια είναι, τίποτα. Δεν με νοιάζει. Θα την δεχτώ και θα την έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Με τόσα που τράβηξα και που τραβάω δηλαδή ακόμα. Θα ρωτήσω τι και πώς. Δεν θα είσαι καλά. Το σιρόπι για το βήχα το έβαλε στο ψυγείο. Το πέταξα. Πού το θυμήθηκε το σιρόπι για το βήχα? Καλά, δεν πέθαινα από το βήχα. Το προηγούμενο μήνα. Τώρα έχει φωνή να τραγουδήσει και στο Μέγαρο. Κι αν ξαναρχίσει ο βήχας και με πεθαίνει, τι θα κάνω? Ας ξαναρχίσει να σε πεθαίνει και μη σε νοιάζει εσένα. Ωρίστε, αγοράκι μου. Ακούς το όμα. Μωρέ, ας είναι καλά αυτό το παιδί. Αλλιώς θα πέρα τη σύνταξή μου και μην τον είδατε τον Παναή. Άντε, τράβα να τον βρει τον Παναή. Να δούμε πόσο θα σε ανοιχτεί κι αυτό. Τα βλέπεις, ύστερα να μου λες να μου πεις κάτι για την ύφη μου. Τη μέλουσα νύφη σου. Μωρέ, την ύφη μου, αφού τη διάλεξε το παιδί μου πάει. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Ωραία. Μια από αυτές τις μέρες θα τη φέρω να τη γνωρίσεις. Ναι, την κούκλα μου. Οι μέλισσες πεθαίνουν λίγο-λίγο. Οι μέλισσες πεθαίνουν λίγο-λίγο. Οι μέλισσες πεθαίνουν λίγο-λίγο. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν όλα τα μολυσμένα νερά στα μελίσια που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από εδώ και οι κυβερνώντες να κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Αυτή η ασυδοσία, αυτή η σχροκέρδια εις βάρος της φύσης πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Θα συνεχίσετε την κατάληψη της εισόδου? Για 2 ώρες ακόμη συμβολικά. Όπως συμβολικά έχουν ντυθεί και οι αγωνιστές οικολόγοι από εδώ μέλισσες. Εμποδίζεται όμως τη λειτουργία του εργοστασίου. Το εργοστάσιο παρανόμως λειτουργεί έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά μας δήλωσε η βουλευτής του Οικολογικού Κόμματος η Φύση Βουά, Μελίνα Ζιντζή. Για νεότερα θα σας ενημερώσουμε. Οι μέλισσες πεθαίνουν λίγο-λίγο! Οι μέλισσες πεθαίνουν λίγο-λίγο! Τι γίνεται,
καλέ. Ξέρω εγώ, μήπως έχει μάτς. Ναι, μάτς μες στον δρόμο, παίζει Γιουβέντους. Άσπρος, Χριστιανή μου. Τι γίνεται εδώ? Οι οικολόγοι κάνουν διαμαρτυρία, γιατί λέει το εργοστάσιο βγάζει μολυσμένα νερά και πεθαίνουν τα μελίσια. Ωχ, ήρεμα, Νίτσα. Τα πουλάκια μου. Νίτσα. Τι συμβαίνει, ρε. Διαμαρτυρία, κυρία μου. Κλαίνει και λεβάνει. Για ποιο λόγο διαμαρτυρία? Το εργοστάσιο έχει μολυσμένα νερά και προκαλεί ζημιές. Και θα σώσετε την κατάσταση. Είμαστε οικολόγοι και προσπαθούμε για ένα καλύτερο και υγιές αύριο. Τον κακό στο φλάρο. Πάμε, Καλενίτσα! Στο σκόλο που δουλεύει δώρια, αλλά τη πουλά πάνω από το ψωμί του. Τι φωνάζετε, κυρία μου. Κάνω πρόβα για τα μπουζούκια το βράδυ. Να σκόλετε να φύγει να πάει ο κόσμος στη δουλειά του. Ο κόσμος, αφού ξέρει τι γίνεται σε αυτό το εργοστάσιο, θα έπρεπε από μόνος του να μην θέλει να πάει στη δουλειά του. Αυτό το λες εσύ, γιατί σε χαλαμοφάισα. Κάθεσαι και σε πληρώνουμε εμείς, τα κορόιδα, οι Έλληνες. Εμείς οι βουλευτές εκλεγόμαστε. Έγινε και βουλευτής, άχρηστη! Καλενίτσα! Αφήστε την κυρία, είναι μακριά ανοιχτωμένη. Θα σου δώσω μια ξανάσταση, θα έρθω να ανοιχτώ εδώ κοντά. Το ξέρετε, κυρία μου, ότι τα νερά του εργοστασίου καταστρέφουν τα μελίσια. Και εσύ πού το ξέρεις, ήρθε η μέλισσα και στο είπε. Το δείχνουν οι έρευνες, μέρα με τη μέρα. Φεύγω από σένα πιο πολύ. Άσε μας, ρε Σούργελο, και τη βρήκατε και καρναβάλια για να μας σώσετε. Είναι συμβολική πράξη και θα έπρεπε όλοι να συμμετέχουν. Ευτυχώς που μου το έπεσε, να τη φω κοκκίνο σκουφί, να σώσω κανένα λύκο. Σας παρακαλώ, κυρία μου, πηγαίνετε στη δουλειά σας. Ποια δουλειά μου λες, ε? Ποια δουλειά που φρόντισε εσύ και το συνάδελφο σου να αφήσει τους πέντε δρόμους, ε? Είστε τρελοί, καλά, Νίτσα, τροφή! Για παρακαλώ, για παρακαλώ. Για πηγαίνετε. Έχει χάρη. Έχει χάρη που δεν κρατάω δυναμίτη, αλλιώς μπουρλώνω τα συνέκανα τη διαμαρτυρία σου. Πάμε, Χριστιανή μου! Το ξέρεις τι το κάνεις. Ξέρουμε, καλέ! Άσε με και εσύ, γιατί πληρώσεις σύστημα για την Μέλισσα. Οι Μέλισσες πεθαίνουν! Συνεχίζει! Λίγο, λίγο! Να προκαλεί! Πάμε! Άμεσα! Έκλωσε εξαιτία σου! Πάμε, καλέ! Λίγο, λίγο! Οι Μέλισσες πεθαίνουν! Λίγο, λίγο! Έμεινες με το στόμα ανοιχτό, ε! Σε καταλαβαίνω! Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει, παιδιά, γιατί αναρωτιέστε! Περιμένετε, καλέ, λαχάνια σας! Θα αναρωτιέστε γιατί τόσο μίσος η Νίτσα για τους οικολόγους και τι τη νοιάζει για το εργοστάσιο. Εγώ θα σας πω, χαίστηκε για το εργοστάσιο. Με τους οικολόγους τραβάει το ζόρι της. Ξεκινάει η φουρτούνα της, βλέπεις από παλιά. Γιατί ο δεύτερος άντρας της, ο Θόδωρας, ο γιος της Ευδοξίας, είχε μαγαζί με γουναρικά, το οποίο πήγαινε υπέροχα και ζούσαν μια χαρά. Έλα όμως που ξαφνικά άρχισαν να διαμαρτύρονται οι οικολόγοι και να οι διαδηλώσεις έξω από το μαγαζί και να γιατί τα ζωάκια τα κάνετε γούνες και να λιτζάρουν όποια πελάτησα φόραγε γούνα και να το μαγαζί να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και να έκλεισε το μαγαζί και πέθανε ο Θόδωρας από εγκεφαλικό από τη στεναχώρια του και να η Νίτσα έμεινε πάλι χείρα με δύο πεθέρες στο κεφάλι της. Καταλαβαίνετε τι έπαθε όταν βγήκε η Μελίνα Ζιτζή, η μοναδική οικολόγος βουλευτήνα στη Βουλή. Κόντυψα πεθάνει. Πού πήγαν αυτές? Πού είναι, μωρέ? Δεν έχει κεντρί. Πού το έχουν το κεντρί? Γιατί, ρε ζηλίκια? Άκου, γιατί. Είναι δυνατόν να τσακώνεσαι σαν πετατζής μες στη μέση του δρόμου? Στην άκρη μου, να ένιωσου. Και τι σε νοιάζει σε να την κάνουν οι άνθρωποι? Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Τέρατα είναι. Αν δεν τραφεί, τώρα θα ζούσε ο άντρας μου. Ο γιος μου. Ο γιος μου, ξύπνα. Δεν φταίνε αυτοί που πέθανε ο Θόδωρος. Μπα, και ποιος φταίει? Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου που καθυστερούσε? Ξεκόλα, μάνα. Και αυτές βλακίες παράτατες. Ποιες είναι οι βλακίες, για να καταλάβω δηλαδή? Που τους βρίζω γιατί με φάγανε? Κανένας δεν σε έφαγε, μωρέ. Παράτα και τους οικολόγους και τα φλιτζάνια και τα όλα. Α, το φλιτζάνι, εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Ναι, και εκεί. Φτάνει πια με αυτή την αηδία. Αυτή η αηδία όμως σπούδασε για να έχει τώρα μια γλωσσάρα 10 μέτρα. Τι να έκανα γυναίκα μόνη με δύο τρελές? Τρελές εμάς λέει. Αν δεν το ξέρω. Ωραία. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια και όλα. Τώρα όμως τελείωσε το πανηγύρι. Τώρα τελείωσε το πανηγύρι. Η μάνα δεν μας χρειάζεται πια και την πετάμε. Γιατί ήταν και η μάνα στο πανηγύρι που τελείωσε. Τελείωσε το πανηγύρι όσον αφορά τα φλιτζάνια. Όχι για τη μάνα μου. Γιατί και για τη μάνα τελείωσε το πανηγύρι. Μην τρέπεσαι, πες το μας κι αυτό. Ήμουν κι εγώ στο πανηγύρι που τελείωσε. Καλέ, καλέ, πότε είχαμε πανηγύρι? Άιντε, άιντε, για δέσιμο είσαι, μου φαίνεται. Το Αγίου Δημητρίου δεν είχαμε, καλέ, προχθές. Συμμαζέψου. Αυτό σου λέω μόνο. Συμμαζέψου πριν είναι αργά. Γιατί, τι θα κάνεις πριν να είναι αργά? Θα φωνάξεις αστυνομία? Κάτι γι' αυτό. Κλείς τη μάνα σου στη φυλακή. Τι να σου πω, μωρέ. Τι να σου πω. Βέβαια. Τι άλλο να μας πεις. Όλα μας τα πες πια. Και για τα συμμαζέματα και για τα φλιτζάνια και για τα πανηγύρια. Εμάς χάθηκε να μας πάρεις τα πανηγύρια που σκάσαμε εδώ μέσα. Βουλώστε το. Μόνο αυτό σας λέω. Βουλώστε το, γιατί περιμένω και πελάτη. Έπε σου είπα να με μάθεις και εμένα το φλιτζάνι να σε βοηθάω. Α, τι λες, Χριστιανή μου? Να το μάθεις σε μένα, Νίτσα μου, που τα παίρνω πιο εύκολα. Εσύ ούτε τα χάπια σου δεν παίρνεις. Να το μάθεις σε μένα, σου λέω, Νίτσα μου. Σε μένα να το μάθεις. Σε μένα να το μάθεις. Σε μένα να το μάθεις. Ναι, έτσι εύκολα μαθαίνουν το φλιτζάνι. Τρελόγριες. Πού είναι η κότα?
Να την πρεάχρηστο. Δεν τη βλέπεις ολόκληρη πουλάδα. Ε, όχι και ολόκληρη πουλάδα. Δεν έχει λοφείο. Μήπως ήθελες να κάνει και αυγό για να την καταλάβεις. Όχι, αλλά. Σκασμός. Λοιπόν, η κότα είναι λόγια. Πιανού. Του Ηλία του Καντιλανάφτη. Του Καντιλανάφτη. Τι πιανού βρε κακορίζικο. Λόγια γενικά από γυναικείο πρόσωπο. Γιατί γυναίκα είναι ο Καντιλανάφτης. Α, θα σε κάνω μαύρο, κανόνισε. Κανονίζω. Εδώ που φαίνεται ένα γράμμα είναι είδηση. Α, μάλιστα. Και εδώ δίπλα είναι μια εκκλησία. Τη βλέπεις? Αυτό το άσπρο. Αυτό το άσπρο είναι το δάχτυλό μου. Εδώ κάτω τη βλέπεις? Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη. Να μην την αγοράσεις, να δεν σου κάνει. Λοιπόν, γράμμα και εκκλησία, τι σημαίνει? Ότι κάποιος θα έστειλε γράμμα στον παπά. Κάνω πως δεν τ' άκουσα. Ότι το γράμμα είναι πεταμένο έξω από την εκκλησιά. Μπρε, το γράμμα είναι είδηση. Α, ναι, μια είδηση. Ναι. Που πάει στην εκκλησιά. Παρταλιός. Που έρχεται από την εκκλησιά. Ωραία. Τι κάνουμε μέσα στην εκκλησιά? Ανάβουμε κερί. Από μεγάλα πράγματα, τι κάνουμε? Ανάβουμε μεγάλες λαμπάδες. Δηλαδή, ο γάμος και η κηδεία ούτε που παίρναν από το ρημάδι σου. Α, ναι, μια είδηση στην εκκλησιά. Δώσ' του. Για μεγάλα πράγματα, γάμο, κηδεία και μεγάλες λαμπάδες. Αυτό ήτανε. Κοσμηματοπόλης. Ναι, δείτε. Πόφο, τι ωραίο. Διαμάντινη πέτρα και έχω και άλλα τρία. Ωραία, μπράβο, την έκανε την μπάζα σου. Και ίδιο κολιέ και μια χρυσή ταυτότητα που γράφει το όνομά μου πάνω. Τάτι. Τι όνομα γι' αυτό. Ακού. Τάτι. Φυσικά καλό το παράξενο. Το Μαρία βγαίνει. Από το Μαρία. Λογικό. Είδατε. Και μου έδωσε και σκουλαρίκια. Αυτά από λευκό χρυσό. Ελπίζω να μην σε κοροϊδεύει και να ψεύτηκα. Όχι. Και τα εκτίμησα. Για κορόιδο με περνάτε. Αυτό καθόλου. Και το Σαββατοκύριακο θα πάει στη Ρόδο σε ένα συνέδριο για χρυσαφικά. Και θέλω να με πάρει μαζί του. Αν πάω, όλο και κάτι θα τσιμπήσω. Αλίμονο. Καλό ταξίδι. Μα θα πάω. Γιατί σας είπα, οι γονείς μου έχουν πολύ περιορισμένοι. Αυτό που σε έχουν περιορισμένοι με τρελαίνει. Εμένα να δείτε. Με το ζόρι βλέπω τον γιατρό. Ποιο γιατρό? Δεν σας το είπα. Γνώρισε ένα γιατρό. Ενημέρωνε με και σε μηχάνω επεισόδια. Παθολόγος. Πολύ καλός γιατρός. Θα τον έχουμε υπόψη μας. Και οικονομικά, πολύ καλός τεκούμενος. Να πω, δεν το περίμενα. Και θέλει και αυτός να πάω το Σαββατοκύριακο στο εξωτερικό του στην Κόρυθο. Πολύ ζήτησε το Σαββατοκύριακο. Σιγά. Τι να κάνω στην Κόρυθο? Να κλειστώ μέσα σε ένα σπίτι. Σωστά, χωρίς κέρδος. Ενώ στη Ρόδο θα έχω και τα δωράκια μου. Κερδίζει Ρόδο, δεν το συζητώ. Ναι, αλλά δείτε, κυρία Νίτσα. Θα πάω, γιατί όπως ξέρετε, οι γονείς μου. Ναι, ναι, ξέρω, σε έχουν πολύ περιορισμένοι. Πολύ, πολύ, μην το συζητάτε. Για να δω, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Αχ, δείτε, κυρία Νίτσα. Δείτε, θα με φέρει το άγχος. Γεια σου, Μαργαρίτα μου. Γεια στη Νίτσα, πας. Ναι. Τι είναι αυτό? Κοκκινιστό. Στη Νίτσα το πας? Όχι, στην Ξάνθη. Α, στην Ξάνθη. Ναι, βρε, Μαργαρίτα μου, στη Νίτσα το πάω. Γιατί η Νίτσα δεν μαγείρεψε σήμερα? Αυτή μόνο με λέει τι κουζίνα θέλει. Πώς και έτσι? Αυτές τις ερωτήσεις να μην έκανες κάθε μέρα, καλά θα ήταν. Γιατί πας, πού πας, αλήθεια. Πώς πας? Σιγά καλέ, μια κουβέντα είπαμε. Αν δεν είπες και μία, Μαργαρίτα μου, δεν είπες και μία. Η τελευταία κουβέντα θα την έχει ο λαός που αποκλείεται να δεχτεί αυτή την καταστροφή. Δεν ζημιώνει μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και των παιδιών μας και όλων αυτών που θα έρθουν να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν θα μπορεί να χαρεί αυτό που λέμε φύση. Ποιος την έβαλε αυτήν την αρκούδα? Καλέ, καλέ, μην την κλείνεις! Έχει βέλος στο δεξί! Και στα αριστερό να έχει αυτή εδώ μέσα δεν ξαναπέζει. Εμείς που να ξέρουμε ότι θα βγει. Να το αλλάζω, την είδατε. Γιατί μου δίνει το μηχανάκι να αλλάξω εγώ? Εκεί δίπλα της το έχει συνέχεια, δεν το πάρει κανείς. Δικό μου το σπίτι. Ό,τι θέλω κάνω. Όπως στην τηλεόραση την πήραμε με τα λεφτά από τη σύνταξή μου. Να πας στο δωμάτιο αν θέλεις να δεις. Απ' τη μικρή! Απ' τη μικρή να πας εσύ, εγώ δεν βλέπω καλά. Κάποιος σας έβαλε σας να με στείλετε διάβαση, δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί η πόρτα είναι ανοιχτή? Μπας και το σκάσει καμιά τους, αλλά που τέτοια τύχη. Έφερα το κοκκινιστό. Μπαμπαμπα! Πώς το έποτες και μαγείρεψες? Έλα, πάμε μέσα. Καλέ, τη μύτη μας τρύπησε, δώστε μας ένα μεζεδάκι. Νομίζω μου ξέφυγε λίγο στο αλάτι. Όταν σου ξεφεύγει στο αλάτι, θα βάζει μέσα μια πατάτα βουτυγμένη στο γάλα και λίγο κρεμμύδι ποτισμένο στο λεμόνι. Αυτό δεν θα είναι φαγητό, λαχανόκι πώς θα είναι. Βρε, άντε από εδώ. Θα μας πεις εσύ για τη Σμυρνέικη κουζίνα. Ναι, καλά. Αλλά στο φαγητό. Α, στο φαγητό τώρα. Άμα δεν τους αρέσει, να μην το φάνε. Εντάξει, εσύ όλα, σημάζεψες. Εντάξει, σημάζεψα. Τη γρία, πώς θα τη πάρω? Θα ρίξω εγώ το γενικό και θα πω ότι κάει και ασφάλεια. Αυτές θέλουν το σύριαλ. Οπότε θα σου πω, πηγαίνετε απέναντι στη Ρίτα.
Ωραία. Mm. Στην αυλή έξω τι γίνεται? Σε γενικές γραμμές, καλά. Mm. Η Μαργαρίτα κόβει βόλτες. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι η καταστροφή. Άμα τους δει η Μαργαρίτα, πάει και καήκαμε. Αμάν πια και αυτός ο υπουργός, όλο έτσι ξαφνικά έρχεται. Υπουργός είναι. Τι θες δηλαδή, να πει τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ με το κράτος, έχω να πάω στη Φλιτζανού. Τον είδα προχτές που έκανε δηλώσεις για το βαμβάκι. Α, κι εγώ τον είδα. Στην τηλεόραση χάνει, από κοντά είναι καλύτερος. Άντε, άντε, πήγαινε κι εσύ τώρα. Αρχίζει το σχέδιο, μη δει κανείς τον υπουργό. Αχ, έσβησε. Με χάλασε. Απόκριες έχουμε. Έχει βραδιά Cotton Club. Πλάκα δεν έχει. Τι πλάκα, μωρέ. Εγώ ένα ποτό ήθελα να πιω. Τι Cotton Club για ιδίες. Κάτσε ρε, ωραία είναι. Ένα ποτό ήθελα, σου λέω. Γιατί εδώ τι σερβίρουν, ριζόγαλο. Λοιπόν, έλα, τελείωνε, πάμε. Άντε, σκάτσου. Κάνεις φιλαράκι. Είπαμε να έχεις άγχος, αλλά όχι και έτσι. Δεν την ξέρεις καλά τη μάνα μου, γι' αυτό μιλάς. Πώς δεν την ξέρω, ρε τη γυναίκα, τόσες φορές την έχω δει. Εντάξει, στο γεια σας τι κάνετε, μια χαρά είναι. Αλλά η κυρανίτσα είναι Σμυρνιά. Και ξέρεις, σημαίνει αυτό. Με το που θα τα ακούσει, θα γίνει μπαρούτι. Ρε, την αγαπάς. Ρωτάς, μωρέ. Τότε τελείωσε. Τι θα κάνει δηλαδή η κυρανίτσα η Σμυρνιά, θα φωνάξει, θα τσιρίξει, στο τέλος θα τη δεχτεί. Μακάρι να είναι έτσι. Έτσι θα είναι. Τι άλλο δηλαδή μπορεί να κάνει, να τη σκοτώσει? Καλά, να τη σκοτώσει αποκλείεται. Αυτό είναι τσεκαρισμένο. Γιατί αν σκοτώνε έτσι εύκολα η κυρανίτσα, οι πεθερές της δεν θα ζούσαν τώρα. Είδες. Ναι, αλλά μπορεί να κάνει τη ζωή μας κόλαση αν θέλει. Γιατί καλή καλή η μάνα μου, αλλά είναι αγύριστο κεφάλι. Έλα μωρέ τώρα, υπερβολές. Όλα θα πάνε καλά, θα το δεις. Τι υπερβολές, ρε. Έχει πάρει από τη γιαγιά της τη Σμυρνιά. Εκείνη δεν ήθελε να ακούσει για νύφη που δεν γούσταρε. Επανάσταση σήκωνε. Ακούς σου λέω! Πώς θα σκόψω τα νύχια? Δεν με νοιάζει, βρες τρόπο. Που τόλμησε η χοντρομπαλού να σηκώσει τα μάτια της στο γιο μου. Μα νομίζω και αυτού του αρέσει. Ο γιος μου θα πάρει αυτή που θέλω εγώ. Κατάλαβες, νυφίτσα κι εσύ? Και θα πάω να της πω καλημέρα, Σουλτάνα μου, δώσε μου λίγο να σου κόψω τα νύχια για να κάνει κάτι μαγικά κυρανίτσα. Αυτό μπρε χαϊβάι θα της πεις. Και τι να της πω? Δεν με νοιάζει, πες τα κάλαντα. Εγώ θέλω τα νύχια της. Και καλά από τα χέρια της. Απ' τα πόδια της. Πώς θα πάρω? Εσένα βρήκα να έχω βοηθό μου, η κακούργα. Και κρίμα δεν είναι η κοπέλα. Στο κάτω-κάτω τι φταίει? Τι φταίει? Άντε τώρα μη με πιάσει το στριμμένο μου. Γιατί δέσω και κάνει να δει παιδί 20 χρόνια. Μήπως να της κόψω λίγο από τα μαλλιά της, που είναι και πιο εύκολο. Μήπως να της κάνεις και ένα κότσο να φανεί η ομορφιά της. Κότσο? Αλήθεια, κυρανίτσα. Κανόνισε, θα σε κάνω τουλούμι. Μα πώς να της κόψω τα νύχια της γυναίκας? Ποια γυναίκα, μωρέ? Της Φοράδας.
που θέλει και το γιο μου. Γιατί ο πατέρας έχει το καφενείο στην πλατεία. Με έπεισες τώρα. Ο Λεφτάς. Γιατί ξέρεις τι βγάζει από εκεί. Πηγαίνουν όλοι και το καφεδάκι τους και το μεζεδάκι τους και το ουζάκι τους. Κονομάει. Κανόνισε, αντί να της κόψει τα νύχια, να σου κόψω το λαιμό. Έλα τώρα, κυρανίτσα. Λος, σήκω. Γιατί. Για να ρίξουμε ένα χορό. Τι γιατί πρέπει να θεμάσαι. Για να πας να τη βρεις. Λοιπόν, δεν πάω. Τι είπες, άβρα χωρίς ουρά. Ας το καλό. Ναι, με αυτές τις ιστορίες μεγάλωσα. Τις προγεγιάς μου από τη Σμύρνη. Τη λάτρευε η μάνα μου. Και δεν μου λες, αύριο θα της το πεις τελικά. Αύριο, η μεγάλη μέρα. Άιντε, ποιος τη χάρισε, Νίτσα μου. Ποιος τη χάρη μου, δεν θα πει τίποτα, Μαργαρίτα μου. Καλώς να τη δεχτείς την υφούλα σου. Ευχαριστώ, Μαργαριτούλα μου. Με το καλό και ο γάμος. Α, ευχαριστώ πολύ, πουλάκι μου, και στην κόρη σου. Και δεν το βλέπω σύντομα. Σκάσε. Κατά τι ώρα θα έρθω. Όπου να είναι, γι' αυτό συμπαθάτε με. Πάω. Ελένα. Πρώτη φορά που ήθελα κάτι να το διαδώσω, Μαργαρίτα. Γι' αυτό τη το είπα. Πες της πεθερά σου ότι δεν πρόκειται να βάλει και αυτή η κολιέ. Πάει και τελείωσε. Πες της πεθερά σου ότι εγώ θα βάλω κολιέ, ο κόσμος θα χαλάσει. Πες της! Παππού να σας πει ο παπάς αυτή και ο διάκος στο κεφάλι. Κανονίστε μέρα που είναι. Μα θα βάλω εγώ κολιέ. Και δεν σε πειράζει να βάλει και αυτή. Ναι, να είμαστε λες και βγήκαμε από το άσυλο. Καλά, έτσι θα είστε, έτσι κι αλλιώς. Και εσύ καλέ, μην βάλεις κολιέ, βάλε βραχιόλι. Και βραχιόλι θα βάλω, και σκουλαρίκια θα βάλω. Θέλω να είμαι σαν τέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο. Ναι, ακριβώς. Εσένα τι σε νοιάζει. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε. Σκοντίστηκα. Ρίτα, θέλετε κατά την κουζίνα. Αμέσως. Και εσείς τι κοιτάτε. Αφήστε τα κολλιά και τα βραχιόλια. Με κουβαλάτε ποτήρια, πετσέτες, τα πάντα. Δεν τα κάνω όλα μόνη μου. Λοιπόν. Θα βάλω και το ρολόι μου το χρυσό, έτσι και μόνο και να σου πάω κόντρα. Βάζει και το εκρεμές, έτσι θα γίνεις, Δρεζίλη. Εγώ. Το καλό το σερβίτσιο βλέπω. Αν δεν βγάλω τώρα το καλό, πώς θα το βγάλω. Στις δημοτικές εκλογές. Πού να τη βάλω αυτή. Τι κάνεις, Χριστιανή μου. Δεν είπες να τα φέρω μου όλα. Ναι, φέρε και το πλυντήριο. Είναι πολύ βαρύ. Να το φέρει η Ευδοξία. Τα πάνω στο τραπέζι. Συγγνώμη, ένα-ένα θα τα φέρνεις. Έχω τη μέση μου, δεν μπορώ. Το κρασί που να το βάλω. Τηλεόραση. Λοιπόν, μην τρελάνεις κι εσύ. Έχω δέχο το δίδυμο της συμφοράς. Εμείς δεν πρέπει να τα μπελά μας βάλει. Δεν σε τρελάναμε εμείς. Α, έλα μέσα. Τι. Πού με σπίσω και σας έφαγα! Αχ. Έλα! Έλα σου λέω! Έλα! Θα μας σκοτώσεις! Αν είναι και πότε, Παναγία μου! Πού να φανταζόταν η καημένη η Νίτσα ότι σε λίγο θα τρελαινόταν στα αλήθεια και ότι οι πεθερές της ήταν παιχνιδάκι μπροστά σε αυτό που την περίμενε. Αυτή έτρεχε πάνω κάτω γιατί ήθελε να οργανώσει τα τραπέζι. Τα ήθελε όλα τέλεια. Αφού ήξερε τόσο καλό φλιτζάνι, γιατί δεν έρχεται μια ματιά και στο δικό της να τα δει όλα. Γιατί όλα θα τα δει σε λίγο. Και εσείς κανονίστε, να με βγάλετε τα ρούχα μου. Έννοια σου και θα σε βγάλει άλλος. Αχ, Ρίτα, με κρατά τα πόδια μου. Σε λίγο να δεις που δεν θα σε κρατάει τίποτα. Μαμά, να σου συστήσω τη Μελίνα. Τι να πούνε τώρα, χαίρο πολύ. Να τον ξεαγαπήσεις. Θα κάνεις αυτό που θέλουν οι γονείς σου. Τελείωσε. Μάθαμε τώρα όλοι και αγαπάμε χωρίς να ρωτάμε κανέναν. Και ποιον να ρωτήσω δηλαδή. Τυράννια δρασιά. Ξέρω ποιον να ρωτήσεις.
Τη μάνα και τον πατέρα σου να ρωτήσει που σε μεγαλώσαν με χίλιε υστερήσει. Υστερήσει, εργοστάσιο και ο παπά μου. Εργοστάσιο, ξεργοστάσιο, δεν έμεινε κανένα που να μην του τα μαδίσει. Να, αλλά αυτό την αγαπώ αληθινά. Σιγά, καλέ, αληθινά. Μάθα τώρα όλη την αγάπη. Ξέρετε, γονεί μου, την περιορισμένη με εγώ. Εγώ το ξέρω. Αφού το ξέρουν, που δεν έμεινε κανένα που να μην του χιστάει μια περιουσία. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ καλό παιδί. Απλά έχει φάει ένα κόλλημα η μάνα μου και. Κάτι θα ξέρει η μάνα, υπονεμένη. Σιγά, ανάκω τη μάνα μου εγώ τώρα. Θα γινώσουμε και καλύτερο άνθρωπο. Μα καλή κυρία Νίτσα, τι πάθατε. Τίποτα δεν έπαθα. Ό,τι θέλουν οι γονεί του θα κάνει. Το αίμα σου πάει και τελείωσε. Κόλα, δείτε τώρα το βιλτζάνι και πείτε μου. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Θα κάνει ό,τι πει η μάνα υπονεμένη. Μα. Μάξιμο! Τσιμουδιά! Καλέ, μην την ακούς. Ο γιατρό είπε είναι καλά και για τι μικρανίε. Ναι, αλλά οι μικρανίε. Δεν έχεις εσύ, εγώ έχω. Όλα τα πήρες εσύ. Και πίεση εσύ, και ζάχαρο εσύ, και μικρανίες και λουμπάγκο και χοληστερίνη. Χοληστερίνη δεν έχω εγώ, εσύ έχεις. Εγώ έχω. Από πότε? Αυτά τα βγάζεις από το μυαλό σου για να τρως τον άμπακο. Εγώ έχω το στομάχι μου, το έλκος μου. Να το χαίρεσαι. Έλκος έχεις και εσύ νομίζω, Ρίτα μου, ε. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Είμαι φαγωμένη εγώ. Ακού, σου λέω να αφήσεις τα χαζάκια να κάνεις αυτό που θέλουν οι δικοί σου. Το αίμα σου. Δεν σας καταλαβαίνω. Γιατί, σου ειδικά μιλάω. Τέλος πάντων, τι σας οφείλω. Τίποτα, στο κάνω δώρο, στη μνήμη της γιαγιάς μου, της Μυρνιάς. Τι να πω. Γεια σας. Και χαιρετισμούς στη θιά σας. Μίλησε καμιά σας. Όχι, όχι κορίτσι μου, όχι, όχι. Καμιά. Ρίδα, έλα πάμε στην κουζίνα. Και μην ακούσω, Κιχ. Σας έσφαξα. Έσφαξα, είπε. Όχι, έπνιξα. Άδικο. Ναι, πες μου τώρα ότι έχω και άδικο. Ναι, ρε, αγάπη μου, έχεις. Δεν είπα εγώ ότι η μάνα μου ήταν θετική. Θετική? Τι μου λες, μωρέ Νικόλα, τώρα, μόνο που δεν με πέταξε από τον μπαλκόνι. Τώρα, υπερβολές. Τι υπερβολές, και δεν με πέταξε γιατί είναι σόγιο και ήξερε πως δεν θα πάθαινα τίποτα. Έλα, μωρέ, άσε τα χαζά, θα δεις. Την επόμενη φορά θα είναι καλύτερα. Ναι, αν φέρω και τα μάτια μαζί μου, όλα θα είναι μια χαρά. Αγάπη μου, σου εξήγησα. Όχι, δεν μου εξήγησες. Μου είπες ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τη μάνα σου. Τι μικρό, το κυπριακό μπροστά του μοιάζει παιχνιδάκι. Έχει υποφέρει στο παρελθόν και. Η δικιά μου η μάνα υποφέρει από τη μέση της, δεν θα σε πάει τώρα στα δικαστήρια γι' αυτό. Έκανα, δεν είναι έτσι. Τι δεν υποφέρει από τη μέση της? Έλα, σε παρακαλώ. Πού να έρθω, ρε αγάπη μου, πες μου πού! Γιατί σπίτι σου αποκλείεται. Ξέρω κι εγώ άλλες γυναίκες που κατάγονται από τη Σμύρνη, κάνουν κουλουράκια, κάνουν σουτζουκάκια, αλλά δεν είναι και έτσι φέστια. Θα τις μιλήσω, θα δεις. Την επόμενη φορά θα είναι καλύτερα. Ναι, και παίρνει απολόγια όπως είδα. Άκουσε, κορίτσι μου. Όχι, δεν θα ακούσω. Έχω αργήσει. Θα κλείσουμε την Εθνική στα πρώτα διόδια για τις χαλασμένες κονσέρβες ανανά και ήδη έχω αργήσει. Πρόσεχε, σε παρακαλώ, μην γίνει τίποτα. Τι να προσέξω. Αφού γλίτωσα από τη μάνα σου, δεν κινδυνεύω από τίποτα άλλο. Έλα, σταμάτα. Το βράδυ στη Σμυρνιά. Εκεί ελπίζω να είσαι πιο ήρεμη. Εγώ δεν το ελπίζω. Τέλος πάντων, κατά τις 10. Να περάσω, σε πάρω κατά τις. Όχι, ρε αγάπη μου, άσε καλύτερα να μας δει κανένα μάτι τώρα κάτω από το σπίτι μου. Καλά, καλά. Άντε, άντε, να παντρευτούμε, να ησυχάσουμε. Αυτό το να ησυχάσουμε δεν το βλέπω. Λοιπόν, κατά τις 10 εκεί. Έλα, ναι. Μωρό μου, και θα ακούσουμε και το αγαπημένο μας τραγούδι. Μήπως να αλλάξουμε αγαπημένο και να έχουμε το. Με σκότωσε γιατί τον αγαπούσα. Σταμάτα. Έλα να κάτσουμε και λίγο, Χριστιανή μου, τίποτα αερόδρομος πια. Άντε, λύσακτες, κάτσε. Μα τρεις ώρες περπατάμε. Μου έτσι όπως είμαι εγώ τώρα, και στην άρτα πάω με τα πόδια. Αχ, εδώ τον έφερα τον προκομμένο μου. Με τις ώρες. Μα και όλο το σκυλάκι, το γατάκι, το παπάκι. Για να φάει μια κουταλιά φρουτόκρεμα. Α, μωρέ μου, ήταν λιγόφαγο. Λιγόφαγο, μωρέ, ναι. Μια χαρά μετά είσαι όμως φαρμάκι. Μ' αρέσει που έλεγε, σας μου τη φέρει εμένα την ύφη, και ας είναι και κοντή και χοντρή και κουτσή και ό,τι να είναι. Οικολόγο δεν είπα, αλλά είμαι μέσα. Έλα, μωρέ Νίτσα μου. Προτιμούσες δηλαδή να σου φέρει καμιά μπεκρού, καμιά γυρίστρο. Καμιά που να έχει μπλέξει με καζίνο, τζόγο και τέτοια. Άλλη επιλογή δηλαδή δεν έχω. Όχι, επειδή έλεγε. Όχι, τι έλεγα. Και μουσακά, έλεγα, θα φτιάξω ποτέ και τον κάνω καλύτερα απ' όλα. Αλήθεια, στο μουσακά, άνηθο βάζεις, γιατί η κουμπάρα μου είναι νιούδελα. Για πες, γιατί έτσι όπως είμαι τώρα με καίει πολύ τι κάνει η κουμπάρα σου, είναι νιούδελα. Έλα, μου αρέσει λίγο για να ξεχαστούμε. Ναι, μωρέ, να ξεχαστούμε λίγο, να χορέψουμε κιόλας. Γιατί είμαστε μια ευχάριστη παρέα και βγαίνει αυτό προς τα έξω. Α, θα τρελαθείς εσύ. Όχι, δεν θα τρελαθώ. Είμαι τρελή. Τόσο τρελή που θα φαντάζεται ούτε ο γιος μου ούτε η αλόγα που μου κουβάλισε. Είναι να μην ξυπνήσει Σμυρνιά μέσα μου. Παναγία μου! Παναγία μου! Κάκι, ενοχλείς τις κυρίες. Δεν μας ενοχλεί, κυρία μου, μας καθόλου. Κάτσε να σου κουβαλήσει μια οικολόγα, για να σου πω εγώ. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα. Κάτι δικά μας. Τι λες, καλέ, στη γυναίκα. Ωραία, σαν να έχει από τώρα το νου της πιστεύει να σταμπλάς αύριο μεθαύριο. Αχ, Νίτσα μου, αν αυτός είναι τόσο ερωτευμένος, δεν πρόκειται να το αλλάξει τα μυαλά. Μόρτι μας λες.
Έτσι και εμένα η δική μου. Χρυσή με κάνανε να μην τον πάρω τον αχαήρευτο, αλλά πού εγώ είχα τυφλωθεί. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Έτσι λέγεται εδώ το κουτουκάκι. Και όπως καταλαβαίνετε από το όνομα, ο Νικόλας έρχεται από παιδί. Τον έφερνε η μάνα του γιατί ήθελε να του ξυπνήσει στις φλέβες του το σμυρνέικο το αίμα. Ναι. Εδώ γνώρισε τη Μελίνα, εδώ την ερωτεύτηκε, εδώ την αγάπησε. Εδώ δεν βλέπω να έχουμε καλά τελειώματα όμως, παιδιά. Αποκλείεται η Νίτσα να δεχτεί αυτή να γιανύφει. Αποκλείεται. Μην τα σκαλίζουμε τώρα. Αχ, πάμε μαέστρο το μη σκαλίσεις τη στάχτη. Έδωσε παραγγελία το αγαπημένο μας. Το ξέρω, πήγα κι εγώ, αλλά με πρόλαβες. Δεν ξέρω, ρε αγάπη μου, δεν θέλω να ξανάρθω. Θα είναι εντάξει, θα δεις. Τι εντάξει, μωρέ, αυτή θα με φάει. Πρώτη φορά ήταν, ρε παιδί μου, τι ήρθε ξαφνικό. Ενώ τη δεύτερη θα με πλακώσει τα φιλιά. Στα φιλιά δεν θα σε πλακώσει, αλλά θα είναι καλύτερα. Εδώ που τα λέμε, θέλει και αυτή το χρόνο της. Μήπως να της δώσουμε διορία μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι να γλιτώσω κι εγώ το σφάξιμο. Όλα μαύρα τα βλέπεις. Ναι, και είναι ροζ. Και τη δίχτυα ροπή.
Θα το κανονίσω για αυτή την Κυριακή. Κάν το λίγο πιο μετά. Πότε? Το 15 Αύγουστο, ας πούμε. Έλα, σταμάτα, όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Και έχω και αυτή την εβδομάδα την υπόθεση του εργοστασίου Πολυμέρη. Αλήθεια, με αυτό τι γίνεται? Θα δεις, θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει. Με παράνομα χαρτιά πήρε άδεια και μάλιστα υπέγραψαν γνωστοί κυβερνητικοί. Μόλις το βγάλω στη φόρα, ετοιμάσου για ένα σχηματισμό. Τι λες, ρε κορίτσι? Όπως το ακούς. Χαμός θα γίνει, ε? Χαμός δεν λες τίποτα. Αν και θα είναι μικρότερος από το δεύτερο γεύμα με τη μάνα σου. Όλα θα πάνε καλά. Θα τις μιλήσω, θα δεις. Δεν θα είσαι με τα καλά σου, μου φαίνεται. Εγώ δεν είμαι με τα καλά μου ή εσύ? Να βρεις μια κοπέλα σωστή και μετά να τη φέρεις. Η κοπέλα σωστή είναι. Αυτή διάλεξα. Μπα, κουράστηκες πολύ στη διαλογή. Την αγαπώ και μ' αγαπάει. Τι σπιτικό θα ανοίξετε, βρε. Που θα σε αφήνει και να τρέχει να φωνάζει για τις φώκες και τα φίδια. Α, παπά, θα συγχαίρω με τα φίδια. Κι εγώ. Μέχρι και αυτές δεν τη θέλω. Εγώ δεν είπατε τι θέλω. Ούτε κι εγώ. Αύριο. Αύριο στο τρίτη ηλικία, ζωή και χαρά. Θα έρχεται σούπιτες και οι δύο. Άσε τις γιαγιάδες και κοίταξε να βάλεις μυαλό. Πού να το βρω? Πού να το βρω? Που μ' άφησε μυαλό να το βάλω? Μου ετρέαζε αυτά που έκανες. Συγγνώμη. Δεν ήξερα να σε ρωτήσω ποια θα αγαπήσω. Συγγνώμη. Εσύ δεν έλεγες ότι δεν θέλεις να ξέρεις τίποτα για την ύφη σου? Έτσι έλεγες. Πού να φανταστώ ότι θα μου κουβαλούσες? Δεν έχεις μεγάλη φαντασία. Για μένα με έχεις. Δεν με έχεις για συγγραφέα. Με αυτά που κάνεις συγγραφέας θα γίνω. Να γράψω το ρεζιλίκι. Το ρεζιλίκι, μωρέ. Ποιο ρεζιλίκι? Άλλες θα παρακαλούσαν να είχαν ύφη βουλευτή. Ναι. Τη βουλευτή όμως. Εκείνη το θέμα. Τόσες έχει βουλή. Αυτή βρήκες. Συγγνώμη. Η Φάνη πάλι Πετραλιά είναι παντρεμένη. Η Ράπτη είναι ελεύθερη. Δεν θέλω, μωρέ, τη Ράπτη. Εγώ τη Ζιτζή αγάπησα. Η Ζιτζή, ποια είναι? Μια οχιά φαρμακερή που φάγε το γιο σου. Τι λες, μωρέ? Δεν είπα τίποτα ακόμα. Γιατί εγώ είμαι Σμυρνιά. Αυτό το ξέρουμε. Μια ζωή μας το κοπανάς. Γιατί? Τιμή μου και καμάρι μου. Χα! Ωραία. Κράτα το καμάρι σου και την τιμή σου. Γιατί την Κυριακή θα έρθει εδώ για φαγητό. Και φρόντισε να τη δεχτεί σαν τη γυναίκα του γιου σου, γιατί. Γιατί τι, ε? Τι θα μου κάνει, ε, τι. Γιατί αλλιώ θα χάσει και το γιο σου. Πείτε κάτι! Σαν τώρα από μένα πετάγεις τα λιόλα και μιλάτε! Τώρα που βαθήκατε! Δηλαδή, κουράγιο φιλαράκι μου. Δεν έχει άλλο κουράγιο. Φτάνει. Είπαμε, έχεις το κόλλημά σου, αλλά μπάστα. Εδώ μιλάμε για την ευτυχία του παιδιού σου. Τι να πω, ότι δεν έχεις δίκιο? Έχεις, δεν γίνεται. Θα τη δεχτεί και θα πει και ένα τραγούδι. Λες. Καλά, για το τραγούδι δεν ξέρω. Πάντως θα τη δεχτεί. Πώς και σε ακούω έτσι αισιόδοξο? Τι να κάνω, ρε φιλαράκι μου, τι να κάνω, έχω άλλη επιλογή. Μάνα είναι. Στο τέλος. Θα λυγίσει. Ναι, αλλά πότε θα έρθει το τέλος? Την Κυριακή θα έρθει. Της έτρεξε τα δόντια και ελπίζω να το πήρε το μήνυμα. Γιατί είναι αυτή Σμυρνιά, αλλά είμαι κι εγώ Σμυρνιός στο κάτω-κάτω. Πάντως και η Μελίνα θάρρος να έρθει πάρει στο σπίτι σου. Άμα δε που έχει θάρρος. Στο πες με και με αυτή, τι να κάνω. Να σου πω, έχει δίκιο. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι δεν έχει. Αλλά κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Για γάμο πάμε. Άντε πια να μου πεις και την ημερομηνία, γιατί δεν πιστεύω να άλλαξες γνώμη για την κουμπαριά. Όχι ρε, τι γνώμη να αλλάξω, αφού και η Μελίνα συμφωνεί. Α, ωραία, θέλει και κουμπάρα. Φασολάκια θα κάνεις? Πολύτης είναι. Όχι σαν την προηγούμενη φορά που σκοτώθηκα εγώ να μαγειρεύω στη Μουλάρα. Όλη τη μήνυ τη μαγείρεψε. Τη αρκούδα. Έλα, μωρέ. Κάνε τουλάχιστον κανένα κοτόπουλο. Α, ωραία ιδέα. Θέλω όμως πρώτα να το σφάξω μπροστά τη και μετά να το μαγειρέψω. Έλα, έχω ωραίες ντομάτες. Να πάρω 5-6 κιλά να την αρχίσω μόλις έρθει. Μην κάνεις καμιά βλακία. Να τις φερθείς με το γάντι. Ω, βέβαια. Με το γάντι της κουζίνας που δεν αφήνει και αποτύπωμα όταν την καριδώσω. Έλα, σταμάτα. Ωραία πορτοκαλάκια, αγνά. Χωρίς ορμόνες. Με ορμόνες, πού θα βρω? Δεν έχουμε τέτοια, κυρά μου. Ξέρω εγώ τι λέω. Έχω υπόψη μου μία που της αρέσουν πολύ οι ορμόνες. Έλα, προχώρα κι άσε τα χαζά. Το χωράει ο νους μου, δεν το χωράει ο νους μου. Να το χωρέσει, να το χωρέσει. Γιατί θα την έχεις μια ζωή. Τι λες, καλέ. Επειδή τώρα κάνω την καλή και την τραπεζόνα για δεύτερη φορά, νομίζω ότι θα παραιτηθώ έτσι εύκολα. Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Αλλά πολλά, να είσαι σίγουρη. Αχ, αυτό είναι που φοβάμαι. Έλα να πάρεις. Άντε, τελείωνε και εσύ να φεύγουμε. Κάτσε καλέ, θέλω να πάρω και μαϊντανό. Μαϊντανό παίζει από το μανάδι. Και θα μαγειρέψει για ένα λόγο. Γιατί τόσο βιασύνη? Έχω δουλειά. Περιμένω τον υπουργό. Αλήθεια? Όχι, ψέματα, σε γέλασα. Πρώτα, πριλιά. Άσε μας να ρίτε κι εσύ. Και ετοιμάσου να πας και τις γριές. Τα καλύτερα έχω. Πάλι. Τι δικαιολογία θα πούμε αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά δεν έχει καμία δικαιολογία. Έτσι όπως με τρέμουν εμένα τώρα, ό,τι τους πω θα κάνουν. Έλα. Mm. Ήρθε καινούργια νύφη και αρχίσανε επιτέλους να τρέμουν την παλιά. Να σου πω, αυτό με την νύφη, μην το ξαναπείς γιατί θα βρεις τον άντρα σου χείρο.
Άντε, τελείωνα να φεύγουμε, σου λέω. Έχω δουλειά. Τι δουλειά, καλέ. Περιμένω την Ολυμπία την τρελόγκα με τους γκόμενους. Καλά. Άντε, πάμε. Πάμε. Όχι, αυτός μου έκανε από την αρχή το κλικ. Γιατί, κυρία Ολυμπία μου, οι άλλοι σου κάνουν το κλακ. Όχι, όχι, αυτός είναι κύριος. Καλέ, στα μάτια με κοιτάει. Δεν μπορεί. Θα ρίχνει και κανένα βλέφαρο πιο κάτω. Και μου είπε ότι έχει σοβαρό σκοπό. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Αφού είστε παντρεμένοι, χριστιανοί μου. Μα δεν τον θέλω τον άντρα μου. Για να τον χωρίσεις τότε. Θα τον χωρίσω. Αλλά αφού βρω πρώτα ένα να με πάρει. Δεν γίνεται να γίνουμε την αντίθετη σειρά αυτά. Πα, και να μείνω εγώ μόνη μου σαν την καλαμιά στον κάμπο. Τι καλαμιά, χριστιανή μου, που δάσος έχεις δίπλα σου. Κοιτάξτε, κυρία Νίτσα μου. Εγώ μπορεί να είμαι λιγάκι ζωηρή. Όσο πατάει γάτα. Αλλά είμαι και πολύ συναισθηματικιά. Και όταν λέμε πολύ, εννοούμε πολύ. Μην τρελαίνεις, το κατάλαβα. Δέστε, κυρία Νίτσα μου, δέστε, γιατί σας είπα, αυτός μου έκανε από την αρχή το κλικ. Για να δούμε. Για δέστε, για δέστε. Βλέπουμε, βλέπουμε. Πα. Γεματούτσικος είναι. Ναι, έχει λίγη κυλίτσα. Τι λέει, ολόκληρο βουνό έχει μπροστά του. Μάλιστα. Νάτος, εδώ δίπλα σε έναν τάραμφο. Ο άντρας μου θα είναι. Αλίμονο. Λοιπόν, ο δικός σου βλέπω να φεύγει γρήγορα. Για πού καλέ. Δεν είμαι κι ο ένας που τα δρομολόγια, πάντως σας την κάνει. Όχι την ατυχία μου μέσα. Κουράγιο. Τι κουράγιο, κυρία Νίτσα μου, ξέρετε πόσα όνειρα έκανα εγώ. Πότε πρόλαβες, ούτε 10 μέρες δεν το ξέρεις. Ναι, λίγο είναι 10 μέρες. Χάλια έγινα τώρα. Ναι, γιατί είσαι και συναισθηματικιά. Όχι, σαφλούτα, δηλητήριο. Όχι, σαφλούτα, δηλητήριο. Όχι, σαφλούτα, δηλητήριο. Όχι, σαφλούτα. Δηλητήριο! Ωραία, καθίστε μισή ωρίτσα ακόμα να έρθουν τα κανάλια, θα κάνουμε τις δηλώσεις μας και μετά θα φύγουμε. Κυρία Ζιντζή! Παρακαλώ. Τι κάνεις, παιδί μου, τρελός είσαι? Ναι, από έρωτα. Τι ήρθες εδώ? Είχες κλειστό το κινητό, ανησύχησα. Τι να έκανα, ρε Νικόλα, με το κινητό στη διαμαρτυρία? Κι εγώ να μισε εδώ λίγο. Φύγε τώρα, θα έρθουν και τα κανάλια. Πιο ψηλά το πανό, εσύ! Φύγε, σου λέω. Μήπως θέλεις τώρα που θα έρθουν τα κανάλια να πούμε ότι παντρευόμαστε? Νικόλα, φύγε, σε παρακαλώ πολύ και μην με συγχύσεις. Εντάξει, φεύγω. Σε αγαπώ. Καλά, πήγαινε. Εσύ? Φύγε, σου λέω. Όχι, δεν φεύγω αν δεν μου πεις και εσύ. Κι εγώ. Φύγε τώρα. Ναι, ότι την αγαπούσε και τον αγαπούσε ήταν σίγουρο. Όπως επίσης σίγουρος ήταν και ο κουμπάρος. Η πεθερά δεν ήταν σίγουρη. Γιατί η Σμυρνιά μπορεί να δέχτηκε το τραπέζωμα επειδή δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, αλλά την Ύφη δεν τη δέχτηκε. Δεν ήξερε, βλέπεις, τι την περιμένει, όπως δεν ήξεραν τι τους περιμένει ούτε ο Νικόλα σου τη Μελίνα. Όπα, σιγά ρε, δεν πω τα κανάλια ρε, πώς κάνουν έτσι για τα... Σκόρδα θα σε κάνω σκορδαλιά ρε. Ξέρετε πόσο σας εμπιστεύω, κυρία Νίτσα. Μα τι λέτε, υπουργέ μου, δεν το ξέρω. Εγώ σε φιλτσάνια και κάτι τέτοια δεν πίστευα. Αλλά με σας είναι αλλιώς. Ό,τι μου έχετε πει έχει γίνει. Να είστε καλά, υπουργέ μου. Φουρτούνες βλέπω, υπουργέ μου. Όταν λέτε φουρτούνες. Όταν λέω φουρτούνες, φουρτούνες. Φασαρίες τα έχετε. Φαντάζομαι από τους αντιπάλους. Τι, από το διαχειριστή της πολυκατοικίας σας, από τους αντιπάλους βέβαια, που σας κοιτάνε με μάτι κακό. Μη δουν έναν πολιτικό να κάνει σωστά τη δουλειά του. Γιατί ξέρετε, κυρία Νίτσα, εγώ κατάγομαι από πολιτική οικογένεια. Για μένα η πολιτική δεν είναι προβολή, ούτε εκμετάλλευση του λόγου, μα ούτε και ματαιοδοξία. Εγώ πιστεύω πως γεννήθηκα για να προσφέρω. Τώρα βέβαια, καθένας κρίνει. Το ξέρω, κύριε Τουμπαλή μου. Και σας παρακολουθώ. Δεν σκαμπάζω βέβαια και πολλά από πολιτική, αλλά φαίνεται ο άνθρωπος. Το γάργαρο νερό. Ευχαριστώ. Τι λέγαμε για τις φουρτούνες? Για τις φουρτούνες, μάλιστα. Αχα. Για κάτι παλιό κάποιος θέλει το κακό σας. Δεν ξεχωρίζω ένα αντρικό ή γυναικείο πρόσωπο. Μη σας πω ότι είναι 2. Και 3 μαζί. Και εγώ τι κάνω? Εσείς. Εσείς είστε σκεπτικός και έχετε ένα βάρος, ναι, βάρος. Είναι άρρωστος ο κουνιάδος μου. Μπα, εκτός τώρα ο κουνιάδος σας φοράει φούστα. Ναι, όχι βέβαια. Μπαίνετε και όρκο. Αλλά άλλο είναι το βάρος. Από γυναικείο χέρι σας έρχεται ένα πακέτο. Πω. Τι, το βρήκα? Το γεύμα στην Γλυφάδα. Πρέπει να πηγαίνω, δεν προλαβαίνω, κύριε Νίτσα. Θα περάσω όμως την άλλη εβδομάδα για να μου πείτε περισσότερα. Βεβαίως. Θα ήθελα και εγώ να σας εμπιστευτώ κάτι, αλλά αφού δεν έχετε χρόνο, την άλλη εβδομάδα δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα.
Καλή όρεξη, Ρίτα μου. Στις Νέτσας πηγαίνω και έχω φτιάξει λίγο γιουβέτσι. Έχει τραπέζι σήμερα. Και τι με νοιάζει εμένα, καλέ, σε ρώτησα. Σε πρόλαβα, Μαργαρίτα μου. Σε πρόλαβα, γιατί ξέρω. Θα ρωτήσεις. Ναι, άλλη όρεξη δεν έχω. Εγώ έχω τα δικά μου. Τι με νοιάζει εμένα για την Νίτσα. Πάλι καλά. Εξάλλου η Νίτσα σώθηκε. Βουλευτήνα θα πάρει ο γιος της. Είπα κι εγώ. Τι θέλει, δεν τη θέλει, μεγάλη τύχη. Άντε, καλό μεσημέρι και σε σένα, Μαργαρίτα μου. Τη βουλευτήνα έχει τραπέζι. Και όταν τα φάμε, πάλι δεν θα τις βγάλουμε τις γούνες. Καθόλου δεν θα τις βγάλετε, τα ακούτε. Και στην τουαλέτα, αν θέλετε να πάτε, με τη γούνα θα πάτε. Καλά, θα σκάσουμε. Σκάσατε. Δεν θα σκάσετε, έννοια σου. Έχω κλείσει τα καλοριφέρ. Εγώ τι φοράω? Τσιντσιλά. Τι είναι αυτό? Μια κρέμα για την κυταρίτιδα. Τι να είναι, καλέ, ένα ζώο. Εγώ φοράω αλεπού. Ναι, την πονηρή. Γιατί δεν μου έβαλε σε μένα την αλεπού που την ξέρω, ενώ αυτό το τσιτσι. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν σου πάει εσένα η αλεπού. Ναι, γιατί πάει εσένα, νομίζεις. Τρομάρα σου. Ξέρεις πως είσαι. Πολύ θάρρος πήρατε. Όχι πολλά-πολλά σήμερα. Και με αυτή λίγα θα έχετε. Εσύ τι φοράς? Βρε κακοπελά που βρήκαμε μεσημεριάτικα με το στυλίστα. Ένα παλτό αστρακάν. Άστρα τι? Άστρα με μαλώνατε που τραγουδώ τη νύχτα. Μωράτε παρατάτε με. Γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι αυτή, λες παρατάτε με και με βάζεις και εμένα μέσα. Γιατί όταν κάνεις κάτι κι εσύ, βάζεις και εμένα μέσα. Άρα είστε πάτσι. Τσιμουδιά τώρα. Έφερα το γιουβέτσι. Ωραία. Βάλω το στο τραπέζι. Πού θα πάτε? Έχει ο Νταλάρας μια συναυλία μεσημεριάτικη στο Μέγαρο. Και είπα να πάω τις προσκοπίνες να πάμε. Νίτσα. Με ρωτάς και εσύ κάτι πράγματα. Πού να πάω, αφού περιμένω την άντε μην πω. Και καλά εσύ. Αυτές, γιατί έβαλες γούνες αυτές? Έτσι, για να τις κάσω. Δικές μου είναι οι γριές σου, τι θέλω να τις κάνω. Δεν έχει καμιά κοντομάνικη. Καλή, εγώ ζεσταίνομαι. Έχει μία σε μαγιό, θα τη φέρω τώρα. Ψέματα σου λέει, δεν έχει μαγιό. Λοιπόν, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Σήμερα θα κάνετε ό,τι θέλω εγώ. Αν σας ρωτήσω για τις γούνες, θα πείτε ότι κρυώνετε, έτσι. Και γενικά, για όλα θα κοιτάτε εμένα. Και για να αναπνεύσετε, εμένα θα κοιτάτε. Μπορεί να μην μαγείρεψε σήμερα, αλλά βλέπω. Έχεις κάνει άλλη προετοιμασία. Βέβαια. Γιατί ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου. Και γιατί έβαλες τα καλά σου? Για να ρωτάς εσύ. Ωραία, σε ρωτάω. Γιατί έβαλες τα καλά σου? Χίλιες φορές το έχω πει, μπρε χαϊβάνι. Όταν έχεις να κάνεις με εχθρό, πρέπει να είσαι σταθερός. Πρώτα θα μπουν το μάτι. Και μετά? Και μετά το χέρι. Γι' αυτό θα σε δω μια σφαλιάρα. Ό,τι λέω εγώ σε ενοχλεί. Γιατί, λες και τίποτα σωστό? Τώρα τι θα πει, θα μπουν το μάτι? Τι θα πει, μπρε αδικαιορισμένο? Τον άλλο το θα μπουν με την εμφάνιση. Και μετά είναι πιο εύκολο να του περάσει την ψυχή του αυτό που θες. Πρέπει να είναι αδύναμος. Και με αυτά που έβαλες θα είναι αδύναμη τα σιά. Και βέβαια θα είναι. Γι' αυτό έβαλα κόκκινα. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Εσένα δεν σε ρώτησε κανείς. Το λέω, γιατί εμένα δεν θα με θάμπωνες όπως λες με αυτά. Εσύ ζωντόβολο, δεν βιάνεσαι. Ναι, καλά. Σαν πασχαλιάσει με τα κόκκινα. Να είμαι όπως θέλω. Και βάφτηκες και πολύ. Τον κακό στον καιρό. Τι είναι τώρα αυτό το κοκκινάδι στα χείλια σου? Αυτό μπρεζευζέκι. Έχει ένα σώρο λεφτά. Με το έφερε ο έμπορος από την πόλη. Εγώ ένα σου λέω. Είσαι σαν τον καρνάβαλο. Τώρα θα σου δείξω εγώ ποιος είναι ο καρνάβαλος. Και τα κατάφερνε, τους θάμπωνε. Μόνο. Έλληνε και έδαινε. Όλη η Σμύρνη τη φοβόταν. Γιατί έκανε μάγια. Μια ώρα σου εξηγώ. Δεν είναι μάγια. Ναι, καλά. Α, κανόνισε να σ' αρχίσω όπως η γιαγιά μου τον πιπίκο. Πάλι για τη Σμυρνιά λες. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό για ποιον λέω. Καλά τις λες. Ελάσε και εσύ τα χαζά. Λοιπόν, κι όπως σας είπα, έτσι. Όταν θέλετε κάτι, εμένα θα κοιτάτε. Το νου σας. Και ανάσα να θέλετε να πάρετε, εμένα θα κοιτάτε. Κι άμα εκείνη την ώρα κοιτάς αλλού, να σκάσουμε! Αυτό και είναι το ακούω εγώ, φεύγω! Γιατί, κάτσε να δεις τη μούρη της! Παπαπα, παιδάκι μου, δεν θα είσαι καλά! Αλήθεια μου πάει, αλεπού! Πολύ! Την άλλη φορά θα σου φέρω τίγρη, ζωντανή! Λοιπόν, όπως σας είπα, ήσυχα τώρα! Και αν σας ρωτήσουν για τις γούνες, θα πείτε ότι κρυώνετε, έτσι! Και για να αναπνεύσετε, εμένα θα κοιτάτε! Ναι, αλλά να μας κοιτάς κι εσύ, έτσι! Έτσι. Χαίρετε. Έλα, αγάπη μου, μπόρεσε. Τι συμβαίνει, μαμά? Θα πας καμιά βόλτα? Γεια σας. Γεια σας. Όχι, αγόρι μου, τι βόλτα, αστεία κάνεις? Κάποιος άλλος κάνει αστεία, αλλά τέλος πάντων.
Γεια σας. Κρύωνα από το πρωί. Γι' αυτό έβαλα τη γούνα. Πώς τη λέμεις. Τζιουτσίου. Τι κάνετε, ε? Κι εγώ κρύωνα. Εμένα είναι αλεπού, την ξέρω καλά. Ναι, είχατε γνωριστεί στο στρατό. Τι θα φάμε, μάνα? Ή το φυλάς και αυτό για έκπληξη, γιατί από ό,τι βλέπω έχεις πολλές εκπλήξεις σήμερα. Γιουβετσάκι και φασολάκια. Α, λουκούλιο το γεύμα. Εμένα μου αρέσουν πάντως πολύ τα λαδερά. Ναι, γιατί? Δεν περνάμε στο τραπέζι. Ναι, ελάτε. Πού πας, ρε, για με τη γούνα? Κρυώνω! Πολύ κρυώνω, αγοράκι μου. Γιαγιά, και εσύ κρυώνεις, πολύ κρυώνεις. Κι εγώ κρυώνω, πολύ κρυώνω. Έλα, άσε τις γιαγιάδες τώρα και κάθισε. Να υποθέσω, μαμά, ότι και εσύ κρυώνεις, πολύ κρυώνεις. Χαλάσαν τα καλοριφέρα. Α, μάλιστα. Χαλάσαμε. Εγώ δεν θέλω φασολάκια. Να κάνεις και με εκείνες τις μπυρνέκες, τις συνταγές και θα με ταράξουν. Έχω τα... Εντερά μου. Ναι, τι έχουν. Δεν συμβιβάζονται με το σώμα μου, τους δώσανε να μείνουν. Χιουμοράκι η μαμά. Το ξέρεις τι χώρα τα τζοσμυρνιά είμαι. Και οι αγιάδες πολύ γελάνε με μένα. Μην κοιτάς τώρα που έχουμε ξένο άνθρωπο και ντρέπονται. Καλά. Μωρό μου, θες λίγο κρασάκι? Όχι, λέω καλύτερα να μην πιω. Γιατί καλέ, αφού δεν οδηγείς. Εσάς πληρώνει το κράτος οδηγούς. Το κράτος, δηλαδή εμείς. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Όποιος θέλει οδηγεί. Α, και εσύ θέλεις, ε? Ναι. Και είναι και εξαιρετική οδηγός. Μπράβο. Ωραία φαίνονται τα φασολάκια, εσείς τα κάνατε? Όχι. Η Φιλιππινέζα που έχω. Πω χώρα τα τζούρε, μάνα. Κάνε λίγο κράτη να έχουμε τίποτα και για αύριο. Μα δεν μπορώ! Δεν με κοιτάς καθόλου! Θέλω λίγο νερό! Καλά σου λέει. Ούτε και εμένα με κοιτάς. Τι να σας κοιτάξει. Το χάνω σου πάνω αυτές. Και από ό,τι βλέπω δεν είναι οι μόνες. Ορίστε το νερό σου. Και εγώ θέλω νερό. Και εσύ. Ορίστε. Ορίστε κι εσύ. Δεν θέλετε λίγο τσαγάκι, τόσο που κρυώνατε? Όχι, τσαγάκι δεν έχουμε. Και δεν μας φέραν από το χωριό και τις πόλεις δεν τα εμπιστεύομαι. Και ό,τι δεν είναι από το χωριό είναι φαρμάκι που έλεγε η γιαγιά μου η Σμυρνιά. Άσε που έχουν και ορμόνες. Βέβαια, καλά κάνετε. Βέβαια, το ξέρω. Το είδα στην τηλεόραση. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Νομίζω σε μια παιδική εκπομπή. Ο Καραγκιόζης προτείνει. Ωραία. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το γάμο του Καραγκιόζη. Βέβαια, και ταιριάζει και στην περίσταση με τόσες γούνες. Να σου πω. Εγώ είμαι Σμυρνιά και κάτι τέτοια με στο σπίτι μου δεν τα ανέχομαι. Κατάλαβες? Αγάπη μου, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, ρε μωρό μου, δεν είπα εγώ ότι δεν έχεις δίκιο, αλλά. Τέλος πάντων, καλά. Εντάξει. Το βράδυ θα πούμε στη Σμυρνιά. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, ρε μωρό μου, ηρέμησε. Γεια. Μη μου πεις τώρα, έλα στη θέση μου, γιατί αυτό. Δεν θέλει κανένας να το ζήσει. Άσε με, Λευτέρη, απ' τη μύτη να με πιάσει, θα σκάσω. Βρε, και χωρίς να σε πιάσω, πάλι θα σκάσεις. Έκανε η κυρανίτσα τα δικά της. Τα σμυρνέικα, καταλάβες. Μα με τις γούνες τώρα μέσα στο σπίτι. Εκτός αν τα έκανε μόνο και μόνο για να τις την πει. Τι να πω. Εκτός αν όντως κρύωνε. Ναι, βέβαια, γιατί το σπίτι μας είναι και ιγκλού. Τι λες τώρα, μωρέ, Λευτέρη. Έτσι. Για να μας τρελάνει και εμένα και εκείνη. Και οι γιαγιάδες στο κόλπο. Τι να σου κάνουν και αυτές οι καημένες. Ό,τι στα σκάλεψη κάνουν. Έρε Μελίνα δόλια, τι τράβηξες. Καλά, όχι και δόλια. Άνοιξε εκείνη το στοματάκι της και όποιον πήρε ο χάρος. Βέβαια, αφού πήρε ανάποδες. Φοβού την οργή των οικολόγων, μόνο αυτό σου λέω. Έγινε Τέξας, της Μυρνιάς και της οικολόγας μαζί. Ελπίζω να μην την πας και τρίτη φορά. Όχι βέβαια. Και Παγκόσμιο Πόλεμο 2 ήταν. Δεν ξαναπάω. Και τώρα. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά θα αλλάξω κατηγορία και θα πάρω αθλητικά. Τι να σου πω, ρε κουμπάρι. Που όπως πάνε τα πράγματα, δηλαδή, δεν τη βλέπω και πολύ σίγουρη αυτή την κουμπαριά. Θα γίνει. Τη Μελία την αγαπώ. Τελεία και παύλα. Η μάνα σου όμως δεν την αγαπάει. Άνω τελεία. Ας μην την αγαπάει. Εγώ θα την παντρευτώ. Πάντως, αν κρίνω το τηλέφωνο, ήταν πολύ αγριεμένη, ε. Είναι, πολύ. Το βράδυ έχουμε ραντεβού. Ελπίζω να την ηρεμήσω. Στο πρωί δική μου είναι η ζωή κι όλο τον κόσμο κατακτώ, φινόζακι σαν ρούφο.
Όλος ο κόσμος είναι θύμα μου. Σαν πίνω, ούζω και μεθάω. Κι οι πολιτσμάνοι όταν θα με δουν, μελανία μολάω. Ούζω όταν βγεις, γίνεσαι δεις. Βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Σαν το καλό πηγείς, ρε θα εφρανθείς. Κι όλα πια στον κόσμο ροδινά θέλα θα δεις. Αφιερωμένο στην βουλευτίνα μας. Στην κατάδια της γελάς, της λυπητό να της φοδάρει, που της το παίξανε στο ζάρι. Εγώ θα γίνω παντοκράτορας κι ο κόσμος τα χτία θα γίνει. Ο ένας στα μανάβει το σέφα κι ο άλλος θα το σβήνει. Ούζω όταν βγεις, γίνεσαι ευθύς. Βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Σαν το καλό πηγείς, βρε θα εφρανθείς. Κι όλα πια στον κόσμο ροδίνα δεν θα δεις. Τι φωνάρα είναι αυτή, Τόνια Αδαμαντίδου, να το θυμάστε αυτό το όνομα. Επίσης, να σας θυμίσω ότι εδώ η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Εγώ την κάνω με τρόπο. Έλα, αγάπη μου, σταμάτα να πίνεις. Γιατί? Και αυτό ενοχλεί την κυρανίτσα? Αυτό ενοχλεί εμένα. Α, ωραία. Λοιπόν, έχω μια φοβερή ιδέα. Θα κάτσετε να γράψετε με τη Μανούλα σε ένα κατάλογο τι σας ενοχλεί και τι δεν σας ενοχλεί και θα μου το δώσετε εμένα να κάνω εγώ τι θα κάνω. Έλα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Όχι, για να ξέρω τουλάχιστον πώς να αποφύγω τη δολοφονία μου. Εντάξει, σου ζήτησα συγγνώμη. Έκανε βλακίες. Κατάλαβε κι εσύ λίγο. Τι να καταλάβω? Επειδή η μάνα σου έχει μια πετριά. Μελίνα! Ναι, δεν υπάρχει άλλη λέξη να χαρακτηρίσει αυτό που έχει η μάνα σου. Λυπάμαι. Ναι, από ό,τι είδα όμως και εσύ φρόντισες να συνηγορήσεις αυτή την πετριά. Το άνοιξε το στοματάκι σου. Α, συγγνώμη που είμαι κι εγώ άνθρωπος και έχω αξιοπρέπεια και δεν ανέχομαι να με κάνουν σκουπίδι. Δεν είπα αυτό. Αλλά από τη στιγμή που σε αγαπώ. Α, ναι, μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει καλά, γι' αυτό με κουβαλάει στα Σμυρνέικα συνέχεια. Εσένα δεν σου άρεσε εδώ? Γιατί είχα και επιλογές. Τόσες φορές σου είπα να πάμε αλλού και δεν μου είπες τίποτα. Όχι, σου είπα, αλλά δεν έδειξες και μεγάλο ενδιαφέρον. Μ' αρέσει το σαξόφωνο. Συγγνώμη, δεν το καταλάβω. Πολλές συγγνώμες σήμερα. Ωραία. Σαξόφωνο θέλεις? Σήκω, πάμε. Τι? Σαξόφωνο δεν θέλεις? Έλα, πάμε. Πάμε, είπα, σήκω. Το πρωί για την γλυφάδα, κούκλα μου αυτοκινητάδα. Με φωνογράφο και πλάκες, τα λεκαδάκια με τους μάγκες. Ζηλεύω και κλαίγω, άντε χαρικλάκι, πως με γέλασες, άντε γεια σου, μου την έσχασες. Δεν είναι ωραία οι καυγάδες, μωρενίτσα μου. Τι μου λες, σοβαρά? Άντε τώρα βλακίες. Αφού έτσι πηγαίνουν τα πράγματα, άστε κι εσύ. Δεν θα είσαι καλά, μου φαίνεται. Εγώ είμαι Σμυρνιά. Γιατί είπα εγώ ότι είσαι Αφρικάνα? Τι άλλο δηλαδή θα κάνεις? Έννοια σου, κάτι θα βρω. Με φοβάσαι εμένα. Δυστυχώς σε φοβάμαι και μάλιστα πολύ. Η γιαγιά μου έλεγε ότι όποιος φοβάται χάνει χρόνια. Και η γιαγιά μου έφτασε μέχρι τα 92. Ναι, καλά. Άσε τώρα τη γιαγιά σου και κοίτα εσύ να ηρεμήσεις. Γιατί δεν σε βλέπω να το γλουτώνεις στο εγκεφαλικό. Πες το ψέματα. Απ' τις γριές το περίμενα και από το γιο μου θα το βρω. Αυτές πού είναι τώρα, κοιμούνται? Γι' αυτό έχεις ησυχία. Αν και η ευθέρπη σήμερα δεν ήταν πολύ καλά. Όσο να είναι, συγχύστηκε κι αυτή. Με όλα αυτά τα γεγονότα. Μόνο η άλλη αλόγα δεν θα συγχύστηκε. Έλα, μωρενίτσα μου, πού το ξέρεις κι εσύ? Εγώ σου λέω, παιδάκι μου, ότι αυτή τη στιγμή θα γλεντάει. Σαξόφωνο δεν ήθελε να ακούσει? Σε σαξόφωνο την έφερε. Για να δούμε, θα το εκτιμήσει.
Μην πίνεις άλλο, σταμάτα. Απ' τη χαρά μου πίνω που μ' αγαπάς τόσο πολύ. Είπα σαξόφωνο και αμέσως η επιθυμία μου έγινε. Είσαι το τζίνι μου, ένα τζίνι που μ' αγαπάει τρελά. Και βέβαια σε αγαπάω. Μ' αγαπάει! Το ξέρουμε, μωρή, πιο σιγά. Αν δεν με πιστεύετε, μου πήρε και λουλούδια. Σε πιστεύουμε, σε πιστεύουμε. Άστα πια. Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσει το ποτό. Τι λες τώρα. Τώρα άρχισε το κέφι. Παίξε, σαξοφωνίστα, παίξε! Άστρα, καλέ να πάρει μια ανάσα. Τώρα άρχισε το κέφι. Δεν βλέπω να θυμάσαι τώρα την αξιοπρέπειά σου. Ναι, την ξεχνάω που και πού. Φαίνεται. Φαίνεται λοιπόν ότι γενικά έχω πολλά που δεν αρέσουν ούτε σε σένα ούτε στη μανούλα σου τη Σμυρνιά. Και ας το ξανασκεφτείτε οι δυο σας, γιατί εγώ μάλλον δεν σας κάνω. Φαίνεται είναι πολύ τρελή αυτή. Μελίνα! Μελίνα! Κάτσε βρε, μην πάνε εδώ τι... Καλά, σε πληρώνω εγώ! Μελίνα! Μελίνα, σε παρακαλώ, ρε. Τι θες, Νικόλα. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Μα είναι δυνατόν, τι κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγαινε στη μάνα σου, λοιπόν. Κάστε, βρε, ρεζίλη, τα γίνουμε, βρε, τύπα. Τι κάνεις εκεί. Φύγε από εκεί. Τι, μην τραβάς. Μην τραβάς. Κοίτα το, ρε. Ρε, ας τους ανθρώπους να μαλώσουν με την ησυχία τους. Τόσες φωτογραφίες έχει η Αθήνα να πας να βγάλεις. Τράβα στην Ακρόπολη. Φύγε, λέμε. Δεν φεύγει, παιδιά. Τι θα κάνουμε τώρα. Μεγάλη ζημιά θα πάθουμε, μεγάλη. Ναι, τώρα κάτι μου είπες. Δεν ξέρω, ρε Ελένα, δεν ξέρω. Όχι, αφού σου λέω έχουμε δύο μέρες να μιλήσουμε. Πώς να είμαι, χάλια. Άσε που τώρα δύο μέρες δεν έχω συνέλθει από το κρασί. Δεν πίνω και ακόμα ζαλισμένη είμαι. Τώρα φεύγω κι εγώ. Καλά, αν δω ότι είμαι καλύτερα θα περάσω. Έλα, φιλιά. Έλα, Γιάννη, φεύγετε. Ναι. Πήγαινε κι εσύ. Ναι. Πέρασε πριν από λίγο ένας νεαρός και άφησε το φάκελο αυτό. Από πού είναι? Δεν ξέρω. Έφυγε σαν τρελός. Καλά, Εύη μου. Ευχαριστώ. Πήγαινε τώρα. Καλό σας βράδυ. Επίσης. Παρακαλώ. Δεν έχετε και πολύ φωτογένεια, κυρία Ζίντζη. Ποιος είναι? Τι κρίμα που μια οικολόγος πατάει τα λουλούδια έτσι και σπάει και βιτρίνες. Ποιος είναι? Σταματήστε να ασχολείστε με το εργοστάσιο Πολυμέρη, γιατί είναι κρίμα να δει όλη η Ελλάδα τόσο κακόβιστες φωτογραφίες. Ποιος είναι? Θα τα ξαναπούμε. Και ποιο να πρωτοκοιτάξεις. Δεν τι κάνει, Μελίνα. Νικόλα, αυτό ήταν, καταστράφηκα. Τι έγινε, τι πάθανε. Μια και μιλάμε για καταστροφές. Πάρτε καλέ ένα τηλέφωνο. Ναι, πάντα αυτό στο λεωφόρο. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Ναι, εμείς το είχαμε προγραμματισμένο. Ναι, παρακαλώ, είναι επίγον. Ποιο επίγον δεν έχεις. Μάνα, τι έγινε. Η Ευτέρ έκανε αγόρι με κεσαρική. Και τώρα περιμένουμε την Ευδοξία να γεννήσει δίδυμα. Έλα, λέγε ρε μάνα, πώς είναι οι γιαγιάδες. Μπα, τις θυμήθηκες για τις γιαγιάδες. Σ' άφησε η λεγάμενη να έρθεις και από εδώ. Έλα, σε παρακαλώ, πες μου. Η Ευτέρ,
Μπέρδεψε πάλι τα χάπια για την πίεση. Πήρε, φαίνεται πολλά και λιποθύμησε. Η Ευδοξία την ταραχή τη πάλι που την είδε έτσι, τσέπεσε η πίεση και πάρ' την κάτω. Και τώρα τι κάνουμε? Θα λιποθυμήσουμε κι εμείς, να συμπληρωθεί το καρέ. Τι θα κάνουμε, τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα τις κρατήσουν για δύο μέρες για εξετάσεις και μετά θα βγουν. Σίγουρα μου λες αλήθεια? Να μην καμαρώσουν η φούλα την οικολόγα που μου κουβάλισες. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τι είπα, λιγάρι μου. Το ξανασκέφτηκες, άλλαξες γνώμη? Καμία γνώμη δεν άλλαξα. Αυτό το πείσμα να μην είχες. Το έχω όμως, τι να κάνουμε. Κάτι πήρα κι εγώ από το Σμυρναϊκό. Λοιπόν, τι κάνουμε? Τι θα κάνουμε, τίποτα. Εγώ θα μείνω τώρα λίγο, εσύ πήγαινε σπίτι και θα έρθω αργότερα. Άντε, άντε. Να τις δω λίγο. Άστες τώρα, κοιμούνται, άντε, πήγαινε. Μπορεί η Νίτσα να έβριζε από το πρωί μέχρι το βράδυ την Ευτέρπη και την Ευδοξία, αλλά έτρεμε η ψυχή της μην πάθουνε κανένα κακό. Αλήθεια, τόσο πολύ που δεν το πίστευω ότι η ίδια. Κάλε, εσύ θα σκάσεις. Όπως το λες, θα σκάσω. Μ' αρέσει που μου λέγες να μου αδειάσουν τη γωνιά και τι στον κόσμο και τώρα. Δεν ξέρω, Ρίτα μου, δεν ξέρω. Μια ζωή είναι αυτή. Της πόνεσα, της ανέχτηκα. Και στο φινάλε μην νομίζεις. Της αγάπησα. Ότι θα τ' άκουγα και αυτό, δεν το περίμενα. Κι εγώ δεν περίμενα πολλά, αλλά τ' άκουσα. Τι να σου πω, όταν την είδα την Ευτέρπη εκεί, έτσι στο πάτωμα σάλευτη, χάθηκε η γη κατά τα πόδια μου. Μπράβο σου, Βρανίτσα μου. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν τράβηξες και λίγα από την Ευτέρπη? Όχι και λίγα. Το τι τράβηξε δεν θες να το ξέρεις από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους και για όλη της τη ζωή. Το τι τράβηξε. Δεν θες, αλήθεια σου λέω. Τι θες? Τι να σου κάνω. Αφού θες, δες. Για να δω. Πιο ωραία, παιδί μου. Πιο ωραία, δεν ακούς? Κουφή είσαι. Μα γιατί δεν βάζουμε κάπως στα θυλάκια και μετά να ανέβω να την περάσουμε? Δεν γίνεται σωστή δουλειά έτσι. Μια ώρα είμαι κρεμασμένη εδώ πάνω. Και τι έχεις να κάνεις, τίποτε άλλο? Όλη μέρα κάθεσαι. Και δουλεύει ο γιος μου σαν το χαμάλι. Λοιπόν, πιο σφιχτά, πιο σφιχτά. Μα αφού είμαι πιο ωραία. Ωραία! Όχι ένα εδώ και ένα στην Κόρινθο. Θα κατέβω λίγο, ζαλίστηκα. Τι λες καλέ, έχουμε να κρεμάσουμε και τη σκρεμπατοκάμαρα. Να τη βάλω το απόγευμα. Το απόγευμα. Και να βλέπει η γειτονιά το παράθυρο χωρίς κουρτίνα. Τι λες, να μας κοροϊδεύουν. Τι. Ορίστε. Την κρέμασα. Ωραία, για να δω. Κατά πέρα, παιδί μου. Τι είναι αυτό? Σε δυο μεριές κρεμάει. Ξανανέβα. Ξανανέβα, λέω! Σε είχε τρελάνει. Μόνο με είχε τρελάνει. Κάθε βράδυ έκλαιγα. Αλλά τι να έκανα, που ήμουν ερωτευμένη με τον άντρα μου. Ήτανε και δικό του στο σπίτι. Γι' αυτό γίνονταν όλα. Ξέρεις πόσες φορές εγώ έφτασα στο αμήν? Πόσες φορές είπα Παναγία μου, δεν αντέχω, θα σηκωθώ να φύγω. Αλλά έμεινες. Τι να έκανα. Πρώτα για χατήρι του άντρα μου, και όταν έφυγε αυτός, για χατήρι του παιδιού μου. Και μετά ήρθε και ο δεύτερος γάμος και να σου και η δεύτερη πεθερά. Άλλο βάσανο. Βάσανο, Νίτσα μου, όπως το λες, γιατί και η Ευδοξία δεν ήταν καλύτερη. Τι καλύτερη. Πας καλά. Τα ίδια και χειρότερα ήταν η Ευδοξία. Πώς θα το πληρώσουμε, μου λες? Πάλι από τη σύνταξή μου. Μα τι να κάνουμε, ρεύμα είναι αυτό, ξοδεύεται. Βέβαια ξοδεύεται. Όταν κάθε τρεις και λίγο ανάβουμε το θερμοζύμωνο, πώς να μην ξοδεύεται? Τι να κάνουμε, να μην μπανιαριζόμαστε? Μια φορά την εβδομάδα. Το μάθαμε τώρα. Συνέχεια μπάνιο λες και πάμε να κοινωνήσουμε. Και να βρίσκεται το πιστολάκι για τα μαλλιά. Πώς θα τα στεγνώσω, καλέ? Να τα βάλω στη σόμπα. Έλα, γλωσσού. Γιατί να τα στεγνώσεις, να κάτσεις και αυτά θα στεγνώσουν μόνα τους. Ορίστε μας. Και πλυντήριο, μια φορά το μήνα. Στο χέρι να πλένεις. Τι λες, καλέ? Έχουμε πλυντήριο και θα πλένω στο χέρι. Γιατί, θα πέσει μέση σου. Εγώ δεν ξαναπληρώνω, κατάλαβες? Κι αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, τράβα βρες εσύ λεφτά, αν είσαι άξια. Και το φούρνο θα τον ανάβουμε μια φορά το μήνα. Να ανεβεί στο πλυσταριό να ψήσεις. Με φάγανε. Η μία για το σπίτι και δικό μου είναι και αν δεν σ' αρέσει φύγε, και η άλλη για τη σύνταξη. Και τράβα βρες λεφτά και δεν σου δίνω μία και εξαιτίας μου ζούμε. Πω, χαρά στο κουράγιο σου. Πού το έβρισκα κι εγώ τόσα χρόνια, θα σε γελάσω. Και παρόλα αυτά, τις λυπάσαι. Κι εγώ απορώ με τον εαυτό μου. Ήθελα να τις πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια. Και τώρα που είσαι έτσι ανήμπορος και αδύναμος, τι να σου πω. Λύγησα. Τι να σου πω, Βρανιτσάκι μου, μπράβο σου. Ο Νικόλας τι είπε? Τα κάλαντα. Τι να πει και ο Νικόλας. Ο Νικόλας έχει να ασχολείται με την οικολόγα, δεν του περισσεύει χρόνος για μας. Καλά, δεν ήταν και έτσι, αλλά όντως ο Νικόλας ήταν βαλαντωμένος. Τι να πω, ρε κουμπάρε, τι να πω. Όχι, έμεινε και τίποτα που να μη σου λάχει. Δεν μπορεί, κάτι θα έχει μείνει. Με τόση ρέντα που έχω στις καντεμιές, περιμένω να σκάσει και το επόμενο λότο. Η γιαγιά δεν είναι εκτός κινδύνου. Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πάλι καλά. Πάλι καλά, ναι. Αλλά είναι το μόνο πάλι καλά της υπόθεσής μου αυτό. Η Μελίνα. Άστο, μην το συνεχίσεις. Η Μελίνα τώρα είναι για φούντο. Και δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να τη βοηθήσω. Μήπως τα βγάλει όλα στη φορά. Αυτό θέλει. Προσπαθώ να τη μεταπίσω, αλλά τίποτα.
Ξέρεις και τα πιστεύω μου και τα ιδανικά μου και γε. Μήπως όλο αυτό είναι φάρσα. Τι λες τώρα, μωρέ. Τι φάρσα. Εδώ μας τη λέτε τις φωτογραφίες πακέτο σπίτι. Τι φάρσα λες τώρα. Η Κυρανίτσα το ξέρει αυτό. Όχι. Αλλά θα της το πω. Ελπίζω όταν καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής να δώσει τόπο στην οργή για να μαλακώσει. Σωστό. Τουλάχιστον θα χάσουμε την έδρα, αλλά να κερδίσουμε την προσωπική μας ευτυχία. Σήμερα θα της το πεις. Σήμερα αποκλείεται. Έχει φούργες. Έρχονται οι γιαγιάδες σπίτι. Ευτυχώς που ήρθαμε στο σπιτάκι μας. Άιντε, σιδερένιε. Ευχαριστούμε. Για μας τα λέει. Τι πετάκεις. Δεν είδα να μιλάτε. Γιατί προλάβαμε. Αμέσως πετάχτηκες. Αχ, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ευτέρπη μου έφτιαξε το χρωματάκι σου. Βέβαια. Στο νοσοκομείο σου περποιούνται. Με το φαΐ σου, την ξεκούρασή σου, την άνεσή σου, τον αέρα σου. Ενώ εδώ σε έχουμε νηστικιά και κλεισμένη σε γυάλα. Αλλιώς ήταν εκεί. Εκεί είχαμε και την ησυχία μας. Στέλνεις τώρα πίσω πακέτο ή όχι. Έλα, έλατε. Πάμε μέσα να ξεκουραστείτε. Σιγά, με σπρώχνεις. Είναι άρρωστη. Καθίστε καλά να τις δούμε. Θα τις εκθέσουμε το απόγευμα 6 με 8. Βγάλτε εισιτήρια. Σιγά, βρε, σιγά, τι σπρώχνεις. Θα με σκοτώσεις. Μα κάθεσαι μια ώρα μπροστά στην πόρτα. Θέλω να καθίσω, δεν αντέχω. Γιατί εγώ θα χορέψω. Σε έχω ικανή. Ελάτε, πάμε να ξαπλώσετε. Να πας να ξαπλώσεις εσύ. Εγώ εδώ θα καθίσω. Ναι, καλά σου λέει. Δεν είμαστε και το θάνατά. Το καταλάβαμε αυτό. Δεν κάνεις καμιά κότα στο φούρνο με πατάτες να φάμε. Που βάζεις και εκείνα τα μυρωδικά. Αχ, τα σμυρνέικα. Τι λες καλέ. Ο γιατρός είπε ελαφριά. Γιατί η κότα είναι βαριά. Κοτόσουπα θα κάνω. Απαπαπαπα, χάλια την κάνεις την κοτόσουπα. Ακούς εσύ. Τι ακούς εσύ. Καλά σου λέει. Χάλια την κάνεις. Κάνε καλύτερα καμιά ψαρόσουπα. Όχι, τη συχαίνω με την ψαρόσουπα. Εμένα μ' αρέσει. Εμένα όπως δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Εγώ είμαι η άρρωστη. Γιατί εγώ τι είμαι, η κόκκινη σκουφίτσα. Είστε με τα καλά σας. Φιδέ θα κάνω για σ' όποιον αρέσει. Ορίστε μας. Αχ, μη φανάζεσαι, δεν μπορώ. Με άρρωστη. Καλά σου λέει, εσύ μας αρρώστησες. Εγώ καλέ. Ή που παίρνετε με τις χούφτες στα χάπια και ούτε ξέρετε γιατί είναι το καθένα. Πώς δεν ξέρουμε. Τα ροζ είναι για τα αθλητικά και τα μπλε είναι για την κυκλοφορία στο Σύνταγμα που έχει πορεία. Τα μπλε είναι για την πίεση. Πάλι τα μπέρδεψες. Άντε βρε που δεν ξέρεις εσύ γιατί έχεις τα κόκκινα. Τα κόκκινα είναι για την καρδιά. Θα σκελάσω. Χαχαχα. Που έχω και πέντος. Τα άσπρα είναι για την καρδιά. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο Αιγαίο δεν με παίρνουν. Ελάτε καλά, πάμε μέσα να ξαπλώσετε. Σταμάτα κι εσύ πια να ξαπλώσουμε και να ξαπλώσουμε. Λες και ήρθαμε από νοσοκομείο. Τι. Τυρί. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου και να μην χώνεσαι εκεί που δεν σας παίρνουν, ε! Άντε, κάνε ψαρόσουπα, θα φάω. Αχ, και δεν ξέρεις τι νόστιμη που είναι. Άντε, για γατήρι σου. Αγάπη μου! Δηλαδή, στο Δαφνί, πόσοι παραπάνω τρέλα έχουμε από εδώ μέσα, μου λες. Όχ, την ξέχασα αυτή. Ποιος είναι καλή. Η Ολυμπία, ποιος άλλος. Χαμός, Κυριανίτσα μου, χαμός. Να πω, δεν το περίμενε. Γρήγορα, Κυριανίτσα μου, γρήγορα, να δούμε τι θα γίνει. Έλα, πάμε μέσα. Και εσείς εδώ, ήσυχα. Μην ανησυχείς, θα τις προσέχω εγώ. Μπα, γιατί να μας προσέχεις. Καλά σου λέει, γιατί τι είμαστε, μωρά. Έλατε. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, Κυριανίτσα μου. Από την αρχή, αν σε βολεύει. Τον θυμάστε το νοσοκόμο. Παρότι έχω αρχίσει και χάνω τον λογαριασμό, τον θυμάμαι. Άνθρακες ο θησαυρός. Άνθρακες, Μάλιστα, πήγα στο νοσοκομείο και τα έμαθα όλα. Ποια όλα? Τα είχε με μία αποκλειστική. Νοσοκόμα? Εμπτύκοπτο ραπτού. Και δεν είναι που τα είχε μόνο, που να το καταπιώ εγώ. Τι έχεις καταπιεί και εσύ, βρε κορίτσι μου. Αφήστε. Λοιπόν, αυτός την είχε αφήσει έγκυο και της είχε τάξει και γάμο. Α, τον παλιά άνθρωπο. Και αυτή. Η αποκλειστική που λέγαμε. Ακριβώς. Αυτή τον είχε πιάσει με μία ξαδέρφη της. Στο κρεβάτι? Όχι, στα εξωτερικά ιατρία στο μικροβιολογικό. Α, το σάτυρο! Ναι. Ο Κοσμάκης και εγώ ήταν να μάθει τι έχει και αυτός τσιλιμπούρδιζε πάνω στον πάγκο. Σύστημα υγείας σου λένε ύστερα. Και τον είχαν διώξει και από το νοσοκομείο που δούλευε γιατί τα είχε φτιάξει με τη γυναίκα του διευθυντή και τους είχε πιάσει το μικροβιολογικό. Μικροβιολογικό για μικροβιολογικό δεν άφησε που να μην το μαγαρίσει αυτός. Ναι, το τομάρι. Και εσύ που τα έμαθες αυτά, βρεπουλάκι μου. Μου τα είπε ένας καρδιοχειρουργός. Α, μάλιστα. Γλίτωσε και εσύ, κοριτσάκι μου τότε. Να είναι καλά ο καρδιοχειρουργός. Να είναι ο άνθρωπος. Να το πιούμε τώρα το καφεδάκι. Ναι.
Αλλά γιατί? Γιατί ξέρετε, ο καρδιοχειρουργός που μου άνοιξε τα μάτια. Να υποθέσω ότι δεν σου άνοιξε μόνο τα μάτια. Είναι κύριος, κύριος είναι καλός, ευγενικός και ελεύθερος. Γι' αυτό σας λέω, κυρία Νίτσα μου, δείτε τι θα γίνει και με μένα την άτυχη. Ναι, άτυχη. Να δω τι θα γίνει και με σένα. Και τι πειράζει? Πώς δεν πειράζει. Το ίδιο είναι. Άλλο να πάρεις χάπι για το στομάχι και άλλο για τον πονοκέφαλο. Από το στομάχι σε πιάνει και πονοκέφαλος. Ναι, αλλά δεν θέλω να μου περάσει ο πονοκέφαλος. Στο στομάχι θέλω να μου περάσει. Και να σου μείνει ο πονοκέφαλος. Θα περάσει ο πονοκέφαλος αν περάσει το στομάχι. Ναι, αλλά τώρα θα γίνει το αντίθετο. Θα σου περάσει πρώτα ο πονοκέφαλος και μετά το στομάχι. Πώς θα μου περάσει το στομάχι, αφού με έχεις δώσει χάπι και το πονοκέφαλο? Αφού είπες όταν σε πιάνει το στομάχι, σε πιάνει και πονοκέφαλος. Δεν μου λες, Νίτσα μου, όταν περνάει το στομάχι, δεν περνάει και ο πονοκέφαλος? Είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν έχει σχέση ο πονοκέφαλος με το στομάχι. Αφού είπες όταν σε πιάνει το στομάχι, σε πιάνει και ο πονοκέφαλος. Είναι η συζητήση του τρελού ο συνήθως ή θέλετε κάτι να πείτε? Τη ζήτησα χάπι για το στομάχι μου που με πονάει και αυτή μου έδωσε χάπι για το πονοκέφαλο. Άντε πάλι με τα χάπια. Γιατί λέει ότι όταν την πονάει το στομάχι, την πιάνει και ο πονοκέφαλος. Δεν σας έχω πει να μην τα κατεβάζετε στα χάπια. Τι έγινε που σε πόνεσε λίγο το στομάχι? Δεν είναι μόνο το στομάχι, είχα και πονοκέφαλο. Γι' αυτό τη έδωσα κάποιο για το πονοκέφαλο. Και τη έδωσε κάποιο για λίγο πονοκέφαλο? Ναι, γιατί είχε και το στομάχι. Και τι έγινε? Θα τη περούσε και το στομάχι και ο πονοκέφαλος. Πρώτα περνάει το στομάχι και μετά ο πονοκέφαλος. Ναι, αλλά τώρα θα τη περάσει πρώτα ο πονοκέφαλος. Σταματήστε πια! Θα με στείλετε αδιάβαστη. Από εδώ και πέρα θα σας τα κλειδώσω τα χάπια και θα σας τα δίνω εγώ. Τίποτα δεν θα παίρνετε μόνοι σας. Ούτε το σας πιάνει το στομάχι που το πιάνει και η μέση. Δεν με πιάνει η μέση. Πονοκέφαλος με πιάνει. Το βλέπετε το σήμα? Όπου θέλουνε τα αφήνουνε. Θα τους φτιάξω. Αχ, τι να πεις. Όσο για την κατάσταση, καζάνι που έφραζε. Η Μελίνα ήταν έτοιμη να πεθάνει. Δεν μπορούσε να μην ξεσκεπάσει την υπόθεση με το εργοστάσιο του Πολυμέρη. Απ' την άλλη όμως, αν έβλεπε όλη η Ελλάδα τις φωτογραφίες του Έσχους, δεν θα είχε καμία θέση ούτε στο κόμμα ούτε στη Βουλή. Ο Δε Νικόλας ήθελε ντε και καλά να τη φέρει στο σπίτι. Ναι, πίστευε ότι μετά από όλα όσα συνέβησαν, θα μαλάκωνε η Νίτσα και θα δεχότανε τη Μελίνα. Και έπρεπε να συμβεί αυτό πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο. Γιατί τότε η Νίτσα θα άνοιγε το στόμα της και δεν θα την ξέπλαινε ούτε το ποτάμι της Καλλιρόης στη Μελίνα. Τέλος πάντων, προτιμούσε να της το πούν αυτοί. Ρε! Μην τα αφήνετε εδώ! Θα σας γράψω! Όχι, ρε Νικόλα, όχι. Δεν είμαι σε φάση, το καταλαβαίνεις. Κι όμως, αγάπη μου, πρέπει. Εγώ τώρα δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την ίδια μου τη ζωή, θα αντιμετωπίσω τη μάνα σου. Τώρα είναι αλλιώς. Από το συμβάν με τις γιαγιάδες και μετά έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Μου φαίνεται τα παραλές. Όχι, ρε μωρό μου. Για το μέλλον μας. Μη μου λες για μέλλον. Εγώ τρέμω και μόνο στην ιδέα της επόμενης ώρας, όχι της επόμενης μέρας. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Και αυτή τη φορά θα μ' ακούσεις. Και τις άλλες, σε άκουσα και είδες τι έγινε. Άσε τις άλλες. Να κοιτάς μπροστά. Όχι μπροστά. Βλέπω γκρεμό. Ναι, και πίσω ρέμα. Έλα, ρε, αγάπη μου. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει που δεν είπες να μας δει κανένα μάτι. Τώρα, ό,τι μάτι ήταν να μας δει, μας είδε. Το έχουμε και σε φωτογραφίες να το θυμόμαστε. Και τι ώρα θα έρθουν? Σου κάνα 2 ώρα. Άντε, καλέ Δήμητρα, να ψυκασίδα μου, έλα να μελούσεις. Και είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή. Α, δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε κιόλας, είναι σοβαρό. Ή το κάνει επίτηδες για να μου την ξαναπασάρει, μήπως και τη συνηθίσω. Λες καλέ. Α, όλα τα περιμένω. Σου λέει 1, 2, 3 που θα πάει, θα τη συνηθίσει. Πάντως τώρα, κανένα 2 μέρες που τον βλέπω κι εγώ, στις μαύρες του είναι. Να. Είναι πολύ σκασμένο το πουλάκι μου. Τι να έχει γίνει άραγε? Δεν ξέρω. Να αυτήν πάντως που μπλεξε, θα μου το σκάσει το παιδάκι μου. Λες να έχει να κάνει το πρόβλημα με αυτήν. Με τον διευθυντή της ΔΕΗ έχει να κάνει. Άσε μας, ρε, και εσύ με αυτήν βέβαια. Αν ήταν κάτι άλλο, γιατί να μου την ξανακουβαλήσει. Πάντως κουράγιο όμως κι αυτή. Τα όσα γίνανε και τη βλέπεις πάλι, έρχεται. Ανέστητη, παιδί μου. Αλλά τι περιμένεις από άλλο που τρέχει στα Γιάννενα, να σώσει την οχιά? Πες κι άμα λείψει η οχιά από τη γη, θα πάθουμε κάτι. Λοπάμε. Τις γριές, θα τις κάνεις. Φορτωτική στην Αυστραλία. Έλα, λέγε. Ετοιμάσου και επισκέψεις. Θα τις φορτωθείς εσύ. Ω, θα έρθουν. Αυτό κάνω κι αλλιώς. Αυτό μου λείπει τώρα. Τις έχω και μες τα πόδια μου. Άσε από την άλλη φορά που ήταν εκεί μου τα κάνανε μαντάρα. Δεν πιστεύω πάλι να βάλεις καμιά γούνα. Α, μη μου βάζεις ιδέες, γιατί στο τσάφ είμαι. Ούτε τσάφ, ούτε τσουφ. Κάτσε να δούμε πρώτα τι είναι αυτό το σοβαρό. Για κάτσε. Καλή Δήμητρα! Σαν σκούλ είναι αυτό. Κανόνες κακομπίνα μου να βγω κοράκι από εδώ μέσα. Η γιαγιά μου Νίτσα έλεγε ότι τα μαλλιά πρέπει να είναι ένα τόνο πιο ανοιχτά από το φυσικό.
Όπα, έβαθε και μαλλί, γιαγιά. Ανέβαθε, λέει. Έλα, έλα, μη κουνιέσαι, κυρανίτσα. Άντε και εσύ μια ώρα τελείωνε. Το καλό πράγμα αργεί. Έγινες τώρα και βαθιάς. Γιατί να μην γίνω, έχω ταλέντο εγώ. Να το προσέξεις αυτό, μην τα αφήνεις έτσι. Σιγά, πονάω. Εγώ και της μάνας μου τα μαλλιά βάφω. Η μάνα σου είναι σχεδόν καραφλή. Από το βάψιμο. Μην νομίζεις ότι κάνει και καλό. Μου έγινες τώρα και γιατρός. Πολλά ταλέντα πρέπει, Πίκο. Ναι, κορόιδε εσύ. Εγώ αν θες να ξέρεις. Δεν θέλω, τελείωνε είπα. Έλα, έλα, τελείωσα. Άντε. Έχω να κάνω και το βουτάνι της Βασιλικής. Ναι, είπε, θα περάσει το απόγευμα. Τι θέλει αυτό εδώ? Για να δω. Α, το έβαλα στην πογιά. Τι έκανε, λέει? Αυτό είναι έντερα, άδρας με ξύδι. Αφού μου είπες να δώσω σιρτάρι. Δεν σου είπα να τα βγάζει το σιρτάρι. Να πάρεις μόνο τα σύνταγα για την πογιά σου. Όχι, όχι, όχι. Δεν μου είπες αυτό. Μου είπες πήγαινε στο σιρτάρι και. Τώρα θα δεις. Θα σε βαλσαμώσω, μπρε. Τάνγκ! Αγρανίτσα μου, πώς τα λες έτσι? Καλά, οι ιστορίες με τη γιαγιά μου και με τον Πιπίκο δεν έχουν τέλος. Άκουσα άβρα στην πογιά. Καλά, Λίμετρα, έλα μου πέρα στην πογιά με την πάθω κι εγώ. Έλα, πάμε. Δεν ξέρω, φοβάμαι. Έλα, πάμε, βρε κουτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι μου έλεγες και τις άλλες φορές και είδα τα χαΐρια μου. Τώρα είναι αλλιώς. Νικόλα. Αλήθεια σου λέω, είναι αλλιώς. Κάτι λίγα τις έχω πει εξάλλου. Και τι έκανες, Μυρνιά? Σουτζουκάκια σμυρνέικα. Τι να κάνει, ρε μωρό μου, πάμε τώρα. Και αν αρχίσει πάλι αυτά με τις γούνες. Αυτά ξέχνατα. Και αν έχει μετανιώσει το μεταξύ και δεν θέλει να πάμε. Όχι, σου λέω, ξεκόλα. Και αν με μετάξει. Κι αν. Πάμε τώρα, έλα. Ωχ, Θεέ μου. Άντε. Άντε, ντε. Πάντως, αν αρχίσει τα τρελά της, εγώ στο λέω θα φύγω. Δεν θα τα αρχίσει. Πάμε. Όχι, στο λέω για να μην μου πεις μετά ότι δεν στο είπα. Προχώρα. Ωχ, και ο Θεός βοηθός. Μην ανησυχείς και ο Θεός είναι μεγάλος. Έχει ήδη μαλακώσει η Νίτσα. Ναι, μωρέ, μπορεί να είναι έτσι νευρόσπαστη. Αλλά είναι ψυχοπονιάρα και φιλότιμη. Όπως είναι όλες οι Σμυρνιές άλλωστε. Γι' αυτό κάθισε, άκουσε τη Μελίνα, άκουσε και τον Νικόλα. Όχι ότι καλύφθηκε εντελώς, αλλά λέμε τώρα. Και γιατί έσπαιγες βιτρίνες? Δεν έσπαγα γενικά βιτρίνες. Είχαμε πάει σε μια συναυλία ενός ροκ συγκροτήματος. Βγήκαμε μετά, ήμουνα μικρή, είχα πιει και λίγο. Με παρέστηραν και κάτι παιδιά από την τρίτη ηλικία. Πέταξα κι εγώ πέτρες. Κι εγώ όταν ήμουν μικρή είχα πάει να ακούσω τον Βοσκόπουλο. Τον άκουσα, τον χειροκρότησα, πήγα στην ευχή της Παναγίας. Δεν τα έκανα λαμπόγιαλο. Άλλο ρε, μάνα, ο Βοσκόπουλος δεν καταλαβαίνεις. Ακούσαν τη μουσική, τα παιδιά επηρεαστήκανε και αυτό ήταν όλο. Γιατί? Εγώ δεν επηρεάστηκα από το είναι βαρύ και δύσκολο να πεις τον άλλο φύγε. Ή από το αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Ξέρεις τι ωραία τραγούδια και ο Βοσκόπουλος. Θα πάρω τα CD του αύριο. Άλλο τώρα είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Πες το μου να πω κι εγώ στο νόημα. Αυτές οι φωτογραφίες με κάποιο τρόπο πήγανε στα χέρια κάποιου που με απειλεί. Συν κάποιες άλλες από μια βραδιά που είχαμε ένα καυγαδάκι με τη Μελίνα και πέταξε τα λουλούδια που τις είχα πάρει και τα πατούσε. Και? Τι και? Αν βγουν αυτές οι φωτογραφίες με τη βουλευτή των οικολόγων να σπάει βιτρίνες στην εφηβεία της και να πατάει λουλούδια κάτω. Εσύ, πλε πουλάκι μου, τα πέταγες, αλλά και τα πατήσεις κιόλας. Ήμουν εκνευρισμένη. Είχα πιει και λίγο. Αμάνω το ποτό, να το ψάξεις λίγο. Ίσα ίσα, δεν πίνω ποτέ, γι' αυτό με χαλάει. Άσο το ρημάδι λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας? Το εργοστάσιο Πολυμέρη είναι το θέμα μας. Α, κοιτάξτε. Αυτά τα παλαδά μου τα λένε γριές. Είναι μεγάλες όμως και δικαιολογούνται. Μην αρχίσετε κι εσείς τα ίδια. Περίμενε, ρε μάνα, να μπει στο νόημα. Τόση ώρα περιμένω να με βάλετε μέσα κι εγώ στο χολ κάθομαι. Είναι ένα εργοστάσιο που λειτουργεί παράνομα, με δεκάδες ατασταλίες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομα προϊόντα, ένα σωρό καταγγελίες. Όλα νόμιμα δηλαδή. Ακριβώς. Και γιατί λειτουργεί ακόμα? Γιατί έχει γερές πλάτες στην κυβέρνηση. Έχει υπογράψει τα χαρτιά και το καλύπτει εδώ και χρόνια ένας υπουργός που παίρνει μίζες εκατομμυρίων. Υπουργός? Ακριβώς. Εγώ το έψαξα το θέμα και με τους συνεργάτες μου βρήκαμε ατράνταχτα στοιχεία που έτσι και τα βγάλω στη φόρα και ο υπουργός θα φύγει από τη θέση του και από το κόμμα και θα γίνει μπάχαλο. Κατάλαβες τώρα? Το παλεύω. Αυτός ο υπουργός είναι αυτός που έχει τις φωτογραφίες και με απειλεί. Όχι ο ίδιος, αλλά ξέρω την από αυτόν. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Και έτσι και τα βγάλω εγώ στη φόρα, θα βγάλει και αυτός τις φωτογραφίες και καταστράφηκα. Να τα βγάλεις. Αυτό λέω κι εγώ. Οπα, η μάνα μου επαναστάτρια. Ε, τι το, άκου εκεί το κάθαρμα. Κάθαρμα δεν λέτε τίποτα. Και ποιος είναι? Ο Ιάσον Τούμπαλης. Ποιος? Ο Ιάσον Τούμπαλης. Ο υπουργός? Όχι, ο καντιλανάφτης. Ο Τούμπαλης? Ναι, γιατί? Τίποτα. Τι έγινε, ρε μάνα? Τίποτα. Μην ανησυχείτε, δεν θα σου κάνει τίποτα. Δεν το ξέρετε εσείς τι κάθαρμα είναι. Ότι δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αλλά δεν θα σου κάνει τίποτα. Τι λες τώρα, ρε μάνα, κατάλαβες? Κατάλαβα πιο πολλά από αυτά που μου είπατε. Τι να γίνει? Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου η Σμυρνιά?
Στο μεγάλο πόνο και ο εχθρός γίνεται σύμμαχος. Άντε, τι μου στο γύλο κάθεσαι, πάμε. Είσαι σίγουρη, κυρανίτσα. Με έχεις δει ποτέ πιπίκο να κάνω κάτι που να μην είμαι σίγουρη? Ναι, όταν έριξες κύμνο στις μελιτζάνες και δεν τρωγότανε. Άμα σε δω κομμία με μια μελιτζάνα στο κεφάλι, θα σε πω εγώ. Δεν τρωγότανε. Γιατί ψέματα είναι. Τρεις μέρες με πονούσε το μάχη μου. Κανόνισε τώρα να σε πονέσει και το κεφάλι. Άντε, σήκω. Εσύ ούτε να τη δεις δεν ήθελες τη φευρονία του Παύλου. Ούτε τώρα θέλω. Η αρκούδα που τόλμησε να σηκώσει τα μάτια και να κολλήσει τον άντρα μου. Την είχε στην μπούκα. Και καλά έκανε. Τέρας ήταν. Και τώρα. Τώρα είναι αλλιώς. Χείρα έμεινε κι αυτή. Και από το τέρας ο κατησπίρθου να της πάρει το χωραφάκι. Αυτό έχει η γυναίκα. Και έχει δύο παιδάκια. Πώς θα τα ζήσει, ε? Αυτός είναι ικανό να της πάρει και το σπίτι. Ναι, αλλά του χρωστάει. Και τι να έκανε. Πώς θα τα τάιζει τα παιδιά της. Ο συγχωρεμένος όλο χρέη ήταν. Τι θα κάνω στο κατησπίρθου. Θα του συγχυρίσουμε το σαλόνι. Τι θα κάνουμε, μπρε άχρηστο. Θα τον κάνω εγώ να μην ξέρει που πατά και που βρίσκεται. Πώς. Μην ανησυχείς. Έχω τον τρόπο μου εγώ. Κι αν δεν σ' ακούσει. Δεν γίνεται να μην μ' ακούσει. Ένα σωρό ράματα έχω για τη γούνα του. Είναι αυτός όμως ο διάολος μεταμορφωμένος. Θα τον κάνω εγώ άγγελο. Δύσκολο. Μην το λες. Κι αν δεν πάρει από λόγια, έχω εγώ τον τρόπο μου. Θα του κάνεις μάγια. Πώς φρέσκουν, μπρε άχρηστο. Δεν κάνω μάγια. Και τι κάνεις, χαλβάσει μυγδαλένιο. Τώρα θα δεις. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Οι ιστορίες της προγιαγιάς μου και του πιπίκου κολλάνε παντού. Άντε τώρα, πηγαίνετε στην αρχή της Παναγίας. Τώρα αναλαμβάνει η Σμηνιά και μην τη φοβάστε. Όλο. Όχι όλο. Αυτό εδώ είπε θα πατήσεις. Δεν θα τα καταφέρω, σου λέω. Τι άχρηστη που είσαι, Παναγία μου. Να σου πω, εγώ ένα δημοτικό έβγαλα. Δεν σε έβαλα και αστυνομική. Ένα κουμπί θα πατήσει μόλις μπω μέσα. Και αν το καταλάβει. Πώς θα το καταλάβει. Αν μ' ακούσει. Γιατί θα πεις και ένα τραγούδι μόλις πατήσει το κουμπί. Ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να γίνει. Τα νεύρα μου θα σπάσει, αυτό θα γίνει. Ένα τσακ παιδί μου θα κάνεις, όπως ανοίξει την τηλεόραση. Κοίτα, τσακ. Έχει και κανάλια. Ναι, πιάσε μέγα, έχει ειδήσεις. Τι λες, παναθεμάσαι. Ξέρω εγώ την αποχαμένα τα έχω. Η γιαγιά μου με τον πιμπίκο μου θυμίζουμε. Ναι, ώρες τώρα είναι να ακούσω και καμιά ιστορία. Τι λες, Χριστιανή μου, λοιπόν, πάντε πάω. Στάσου. Τι έγινε πάλι. Αυτό εδώ είπες, θα πατήσω το κόκκινο. Το δίπλα παιδάκι μου με το βελάκι. Εντάξει, το είδα, κατάλαβα. Ωραία, για να σε δω. Τι ψάρια θα πιάσεις. Να σου πω, μη με αγχώνεις. Εμένα περίμενα να σε αγχώσω. Λοιπόν, πάντε πάω. Νάτος. Ο Ιάσον Τούμπαλης, υπουργός, πολιτικός για τους πολίτες, όπως έλεγε και στην προεκλογική του καμπάνια και πολλοί τον πίστεψαν μαζί με αυτούς και η Νίτσα. Τον είχε πελάτη χρόνια. Που να ξέρω ότι θα ερχόταν μια μελίνα ζιντζή να της ανοίξει τα μάτια χωρίς να το καταλάβει. Βέβαια δεν λέω. Εντάξει, η Νίτσα είχε περάσει πολλά στη ζωή της, έτσι. Φτώχεια, θανάτους, πεθερές και όλα τα ανέκτηκε. Αλλά την ευτυχία του γιού της δεν θα ανεχόταν κανείς να την πειράξει. Δεν το συζητώ και καλά. Εντάξει, δεν λέω. Η Σμηνιά ήθελε να διαλύσει τη σχέση του Νικόλα. Αλλά η Σμηνιά ήταν και μάνα. Δεν ήταν υπουργός και μάλιστα μες στην παρανομία. Άρε, Τούμπαλη. Που να ξέρεις ότι θα σου γυρίσει Τούμπαλη η σκευωρία που οργάνωνες. Έφερε και το φυτό μαζί. Θα το ποτίσω κι αυτό. Πολιτική. Ελάτε, κυρία Λίτσα μου, γιατί βιάζομαι. Πάντα βιαστικός ο κύριος Τούμπαλης. Ο λαός από εμάς περιμένει. Α, τι περιμένει, περιμένει. Δεν λέω ότι θα σώσουμε τον κόσμο, αλλά το παλέψουμε. Καλά, δεν το παλέψετε. Εσείς το βάλατε κάτω και το αλλάξατε τα φώτα. Λοιπόν, κυρία Νίτσα. Λοιπόν, κύριε Τούμπαλη. Ναι, άντε, κυρία Νίτσα μου, πάρτε το φλιτζάνι. Α, το φλιτζάνι, μάλιστα. Πω,
πω, υπουργέ μου. Πω, 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 πω. Τι πω, πω, κύριε Γανίτσα μου, τι πω, πω, πω. Εχθροί, υπουργέ μου. Πολύ εχθροί. Εχθροί, κύριε Γανίτσα μου. Πολύ, υπουργέ. Πολύ, πάρα πολύ. Και θέλουν το κακό σας. Αλλά... Αλλά τι. Εσείς με το ήθος σας και τις αγνές σας πράξεις, τους εξολοθρεύετε. Αλήθεια. Ποιο αλήθεια δεν έχετε. Μακάρι κύριε, σας εμπιστεύω. Σας είπα εγώ ποτέ τίποτα και δεν έγινε. Θυμάστε τότε με την πιτσιρίκα, την γραμματέα σας που είχατε κάνει την περπατιά σας. Πώς δεν το θυμάμαι. Το παλιό κόριτσο παρατρίχα να μου διαλύσει το σπίτι. Ναι, ναι, το παλιό κόριτσο. Γιατί άλλη, η γυναίκα του υφυπουργού σας που δεν ξεκόλαγε. Άλλο φρούτο. Γιατί ξέρετε κυρία Νίτσα, κι εγώ σαν άνδρας είχα μια-δυο περιπετιούλες. Τώρα είμαι και λάτρης του ωραίου φίλου. Και όσο να πεις. Όσο να πεις, φάγατε και τη χιλόπιτα από την πρόεδρο εκείνου του συλλόγου. Θυμάστε! Μα πού το θυμηθήκατε τώρα. Παραθυμάμαι, έχω καλή μνήμη. Κληρονομικό χάσμα τη γιαγιά μου στη Σμύρνη. Στην αρχή έφαγα χιλόπιτα. Μετά όμως με παρακαλούσε. Ναι, είδατε τι σου είναι οι γυναίκες. Πείτε μου όμως τι βλέπετε, γιατί αυτό το καιρό έχω μία υπόθεση που με καίει. Μάστε, μάστε, θα σας το πω. Αχα! Εσείς στο παρελθόν βοηθήσατε κάποιον, αλλά δεν το άξιζε. Ναι. Βέβαια, βέβαια, εδώ. Καθαρά, να το. Τον βοηθήσατε, είχε κάνει κακό, αλλά εσείς δεν το ξέρατε. Ναι. Ποιος ξέρει πως πιάστηκα, κορόιδο. Πιαστήκατε, υπουργέ μου. Πιαστήκατε. Και τώρα κάποιος θέλει να σας φάει. Να με φάει. Πώς να με φάει. Στο φούρνο με πατάτες. Πώς να σας φάει, υπουργέ μου, να σας βγάλει από τη θέση σας. Α, δεν γίνεται. Το κρατάω στο χέρι. Ορίστε. Α, τίποτε, τίποτε. Συνεχίστε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια, να το. Τη βλέπω. Έρχεται η Μπόρα. Και Μπόρα. Η Μπόρα... Μισό, γιατί δύσκολο. Πολύ δύσκολο το φλιτζάνι. Η Μπόρα... Καλά, τι λέει εδώ. Εργοστάσιο, ναι. Που λέγεται λοιπόν εργοστάσιο Πολυμέρη. Τι? Δεν σας είπε η μητέρα σας την υπογραφή σας και κάτι άλλο να προσέχετε που τα βάζετε. Και καλά το κάτι άλλο. Το ξέρω, τόσα χρόνια δεν πολύ προσέχατε. Την υπογραφή σας όμως έπρεπε. Θα μου πεις τώρα, μίζες είναι αυτές. Παραδάκι, πώς να αντισταθείς. Τι παραπιπαράνω μεταξύ από χρήματος και εμπορίες. Το παραδάκι, παραδάκι. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη που δεν καταλαβαίνω το γιατί. Αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Κύριε Νίτσα, τι λέτε. Πού το βάζω. Ωραίο, δεν είναι. Μου το έχει κάνει δώρο μια ξεδέρφη μου. Ωραιότατο. Και ωραιότατα έκρυψε την κάμερα την κρυφή. Και δεν είναι η μόνη φορά. Έχω όλες τις συναντήσεις μας. Η Μελίνα Ζιτζή θα γίνει η μύθη μου. Και τις φωτογραφιούλες που τράβηξες κανόνες να τις πετάξεις, να τις βάλεις στο άλμπουμ σου. Γιατί θα έχεις να δεις λογαριασμό τώρα για το εργοστάσιο. Να μην έχεις να δεις λογαριασμό στη γυναίκα σου και σε όλη την Ελλάδα για τις γκόμενες και για τις επισκέψεις σου στη Φιτζανού. Η Άσον Τούμπαλη, αμόλυντε υπουργέ. Ο πολίτης και τον πολίτη τρομάρα σου. Βάλε τώρα και μια ευχή να σου μαθαρεί. Καλά, το δεν έχω λόγια δεν είναι αρκετό. Όντως, αγάπη μου, δεν είναι. Σμυρνιά η κυρανίτσα στους καυγάδες, αλλά σμυρνιά και στις φουρτούνες. Εγώ στο είπα. Η μάνα μου δεν είναι κακιά. Στενό μυαλί, ώρες-ώρες μπορεί. Πεισματάρα, σίγουρα. Αλλά κακιά ποτέ. Συγγνώμη, βρε Νικόλα μου. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και εγώ αρκετά αρνητική. Ήσουνα κι εσύ. Άντε, μην τα θυμηθώ τώρα. Είχα και την τρελό Σμυρνιά. Είχες και την τρελοοικολόγα να σου ζαλίζει τα μυαλά. Η τρελοοικολόγα μου έχει πάρει τα μυαλά εδώ και καιρό. Και σε λίγο θα πάρει και σένα ολόκληρο. Επιτέλους, ο πολυπόθητος γάμος. Έλαντε, σύριαλ κατάντηση. Είπαμε όμως. Τέλος καλό, όλα καλά. Ναι. Α, δεν σου είπα. Τι? Με πήρε η μαμά στο πρωί για να έρθει αύριο μαζί στην πρόβα για τον ηφικό. Δεν είναι καλά. Άσε, θα της μιλήσω εγώ να σε αφήσει ήσυχη. Ίσα-ίσα, μωρέ, τι θέλω τη γνώμη της. Αυτό τώρα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Άντε τώρα, υπερβολές. Αυτά που σου έλεγα εγώ τα ακούω από σένα, ε. Και έχεις να ακούσεις ακόμα πολλά. Εδώ δέχτηκα να κάνω ανοιχτό γάμο που στην αρχή ήθελα να είσαι εσύ, εγώ και 5 άνθρωποι. Τι λες, μωρό μου, κλειστό γάμο. Η μάνα μου θα τρελανόταν. Εκείνη θέλει να βουήξει όλη η γειτονιά. Καλέ γαλάτια, τι κόκκινα είναι αυτά. Σε γάμο πάμε, Μαργαρίτα μου. Τι ήθελες να βάλω. Εσύ δηλαδή που φόρεσες τα μαύρα, λες και πάμε, άντε, να μην πω. Το μαύρο είναι επίσημο. Και πού ξέρεις εσύ τα επίσημα. Α, έτοιμες βλέπω όλες. Τι γίνεται μέσα. Το γάμπρο ετοιμάζουν, βρε Μαργαρίτα μου. Τι θέλεις δηλαδή να γίνεται. Άντε, πάμε. Και τώρα που θα φύγεις, γιατί δεν σου ξεφύγει και πίσω γιο μου της επελάτησα. Κάηκα. Ένια σας.
Αλλά κυρία Νίτσα μου, καλό σα φαίνεται αυτό, ε! Το βρήκε το φλιτζάνι, αυτό θα σε πάρει, σου λέω! Υδραυλικό βέβαια, αλλά τι να κάνει, αφού η μοίρα μου είναι τέτοια. Πρέπει κοίτα να τον πάρει εσύ τώρα! Καλά, δεν είναι και έτσι απλό, πρέπει να χωρίσω πρώτα. Ναι, το καθυστερεί, κυρία Ολυμπία μου, και καθυστερεί και εμένα, γάμο έχουμε. Αχ, ναι, ξέρω, με συγχωρείτε και εμένα, αλλά μέτρο και η αγωνία. Γιατί ξέρετε, μέχρι να το βρω έφαγα πολύ κατημά στη μούρη. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό είπαμε είναι καλό, ε! Το δέκατο καλό. Άντε στην ευχή τη Παναγία. Όχι, γιατί άμα δεν είδατε τίποτα καλό, να μου το πείτε. Φρέολα, εντάξει, είπαμε. Όχι, γιατί έτσι καλή φαίνονταν και οι άλλοι στην αρχή και τα είδαμε τα χαίρια του. Άντε, πήγαινε τώρα, άντε. Όχι, γιατί για να σα πω την αλήθεια, έχω και έναν αλουμινά να με περιμένει. Που δεν θα έχει. Άντε τώρα, κυρία Ολυμπία μου. Έλα, θα χάσουμε το γάμο, έλα. Άντε, ρε, μάνα, πού είσαι. Εδώ, αγόρι μου, είχε έρθει η κυρία Ολυμπία. Η ξαδέλφη τη Μαρία από την Αμουλιανή. Του Κοσμά η γυναίκα που έχει το Γιάννη και την Πινελόπη. Καλά, και... καλά, καλά. Άντε, να πηγαίνω κι εγώ. Ναι, ναι, άντε κυρία Ολυμπία μου. Άντε, στο καλό. Στο καλό. Και χαιρετισμού σε όλη την Αμουλιανή. Και αυτό, καμάρι μου, είναι μια χρυσή λίρα από τον παππού σου. Να την έχει για μια ώρα ανάγκη. Ναι, ναι. Να αγοράσει ένα εξοχικό αύριο μεθαύριο. Λίρα. Πού τη θυμηθήκες? Ξέρεις τι αξία έχει η λίρα? Ούτε αυτή το ξέρει. Εγώ, αγόρι μου, θα σου δίνω από εδώ και πέρα τη μισή μου σύνταξη. Όχι, για μου εντάξει, δεν πειράζει. Κράτα τα λεφτά σου. Και τη Δευτέρα θα πάμε στο συμβολιογράφο να σου γράψω το σπίτι. Μια ζωή σε έτρωγα να το κάνεις. Τώρα το θυμήθηκες. Έλα, ρε, μάνα, μέρα που είναι. Κουμπάρε, τελείωνε, μην περιμένει νύφη. Γιατί, πού έχει να πάει? Επίσκεψη τη Μονάχου, Μονάχου. Μάνα. Καλά, θα το. Εγώ θα κάτσω δεξιά από τον γαμπρό. Εγώ θα κάτσω δεξιά. Εγώ είμαι η κανονική γιαγιά. Δεξιά κάθεται ο κουμπάρος. Και λες καλέ. Εμείς το έχουμε δεξιά να κάθεται η γιαγιά. Ο κουμπάρος κάθεται πίσω και κέντρο. Κέντρο κάθεται η μάνα. Όχι, η μάνα κάθεται από πίσω. Τι θα γίνει, παιδιά? Θα παρκάρουμε καμιά φορά να φύγουμε. Ποιος θα μοιράσει τις μπουμπουνιέρες? Λες μου ότι θες να μοιράσει και τις μπουμπουνιέρες, να το κάνω το χαρακίρι τώρα. Ικανή την έχω! Γιατί εσένα δεν σε έχω! Γι' αυτό θα στο κρεμάσω στο πέτο! Εσύ και το κρεμάσεις αυτό στο πέτο δεν θα φαίνεται καθόλου καθόλου στη φωτογραφία! Αχ, με χτυπάνε τα παπούτσια! Τίποτα κι εσύ! Κάτσε να σου φτιάξω λίγο το πουκάμισό σου, είναι στραβό! Εντάξει! Ναι, ναι, μια χαρά είναι! Μάνα, πώς είμαι? Αγοράκι μου! Να ρε μάνα, τι έπαθες τώρα? Ο γιος μου γαμπρός! Ο γιος που μου λέγε όταν μεγαλώσω θα γίνω σώστης να σώσω τον κόσμο. Που μου λέγε θα σε πάω ταξίδι στην Αμερική. Που μου λέγε θα πάρω το μαχαίρι και θα πάρω τη Σμύρνη πίσω. Έλα ρε μάνα, μέρα που είναι τώρα. Πώς παιδί μου, μάνα είμαι. Και τι μάνα? Σμυρνιά, η καλύτερη. Και γιατί γιαγιά τίποτα? Γιαγιάκα μου, εσύ είσαι η καλύτερη. Έλα, έλα, έλα. Εγώ δεν χωράω, μου φαίνεται. Εσύ γιαγιά μου και χωράς, έλα εδώ. Όλο το χώρο θα πιάσει. Και για τον κουμπάρο τίποτα? Άντε ρε, σε χλαμάρα. Έλα παιδιά, πάμε, θα ανησυχεί το κορίτσι. Επιτέλους ρε μάνα, επιτέλους την είπες κορίτσι. Πώς ήθελες να την πω, Παλαιστή? Ρε χαμός θα γίνει απόψε, θα καεί το πελεκούδι. Μας προσμένει στο γυαλό. Κάνουμε κι μου τρέλο. Καλοκαίρι, πιπερί, πιπερί. Δες με σε κερί, σε κερί, σε κερί. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Καλοκαίρι, πιπερί, πιπερί. Δες με σε κερί, σε κερί, σε κερί. Άσε τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Παιδιά μου, αχ, να ζητήσω κι εγώ ένα τραγούδι. Ό,τι θες, γιαγιά μου, ό,τι θες. Το μαραμένα, τα Γιούλια και Βιόλε. Ο Χριστός του Παναγία. Όχι καλέ, πείτε της Βέμπο. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Όχι, όχι, το βάζει ο Τούτσε τη στολή του. Σταματήστε καλέ, Ρεζίλη μας κάνατε. Δεν πειράζει, ας το παίξουνε. Μην της δίνεις τάρος, δεν ξέρεις τι είναι. Καλέ, δεν θα βγάλουμε μια φωτογραφία έτσι εδώ όλοι μαζί? Ναι, 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 όλοι μαζί. Εγώ, αχ, θέλω δίπλα στην ύφη. Γιατί εγώ θέλω δίπλα στην ύφη. Και ο γαμπρός δίπλα στην κολόνα. Καθίστε, οι άνδρες μου, όλοι θα χωρέσουμε. Έλατε, έλατε. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Άντε ρε, μάνα, μια ώρα. Όχι και μια ώρα, παιδί μου, έρχομαι. Κάνε λίγο εκεί. Ναι, ναι. Κράτασε από εδώ. Μάλιστα.
Το δώρο μου για τον γάμο. Πανάκριβο. Είναι πολύ σπάνια, ε. Την είχε η γιαγιά μου στη Σμύρνη. Μαμά. Είναι πολύ ωραία μητέρα. Άντε, καλέ τράβα. Έτοιμη. Ναι, ναι, έτοιμη, έτοιμη. Ο Λύκος κι ανεγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του. Μη δε τη γούνα άλλαξε, μη δε την κεφαλή του. Και μια και μιλάμε για γούνες, ορίστε. Όχι που θα τ' άφηνε. Ξέρετε τι είναι αυτή, μια πεισματάρα. Γιατί, γιατί είναι η Σμυρνιά. Γι' αυτό. Κρίμα στα νιάτα τη τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ. Άντρας δυο μέτρα σαν το κουκλί. Να ζητιανεύει στο φίλι. Μια γυναίκα σε περίβολα. Δεν έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες θα βρεις. Να σ' αγαπήσουν πολλές. Μια γυναίκα σε περίβολα. Και δεν σου δίνει ματιά. Και γελάνε μαζί σου όλοι. Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι εκατομμύρια, είναι παντού, είναι κι όπου μετράς νύφες, μέτρα και πεθερές. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι, καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι φτά είναι, ναι, αυτές είναι. Κι όπου μετράς τις νύφες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες, πεθερές επτά. Τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές επτά. Το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές επτά, πατήσια και μοσχάτο κάνουνε επτά. Νικό Κυριάνο κάτω, πεθερές επτά. Στου μπέκα την οθόνη όλα τα είναι επτά.